εμείς όπως μας αφήσατε, έτσι. Δηλαδή, κλείσαμε την Παρασκευή με τις μουσικές μας, με τη διάθεσή μας, έτσι, την ίδια, όπως καλή ώρα είναι και τώρα. Έχουμε μεσολαβήσει εκλογές, βγήκε πρώτο κόμμα, έγινε μέχρι ορκομοσία του Πρωθυπουργού. Έχουν υποθεί τόσα, εμείς ξαναγυρνάμε πάλι. Πάμε εμείς. Μουσική. Μόνη εκπομπή που, που τη Δευτέρα έχει διάθεση Παρασκευή. Μπράβο, ρε, λοιπόν. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Όχι, για να μιλάμε τώρα και λίγο σοβαρά, γιατί πάντα θέλω να μπαίνουμε με καλή διάθεση και νομίζω και εσείς. Γίνανε οι εκλογές, βγήκε το κόμμα το οποίο θα έχει στα χέρια του για τα επόμενα 4 χρόνια την χώρα μας και τις τύχες όλων μας φυσικά. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία και όλα να πάνε σωστά και καλά. Νομίζω ότι αυτή τη φορά σε αυτές τις εκλογές αυτό που έχει λίγο παραπάνω αξία να συζητήσουμε είναι αυτά τα ξαφνικά που προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα κόμματα που μπήκανε στη Βουλή. Κόμματα τα οποία μπορεί κάποια από αυτά, κάποια τα ξέραμε, απλά δεν ξέραμε αν θα βρεθούν μέσα ή όχι. Αν και πολλά είχαν ακουστεί τις τελευταίες μέρες, νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι μπορεί αυτή τη φορά να δούμε 7, ίσως και 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή συνολικά. Και τα υπήρχαν όμως και κόμματα που ούτε καν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους ή τουλάχιστον. Δεν ξέρω, εγώ δεν τη γνώριζα. Νομίζω περισσότερο δεν γνωρίζαμε. Ότι μπορεί να ακουγόντουσαν πολλά είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που πραγματικά συνέβη. Θοδωρή μου. Ελένη, λοιπόν, ναι, για να μην προσπεράσουμε και λίγο το τι έγινε αμέσως μετά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν. Θα τα πούμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με Θανάση Φουσκίδη και θέλουμε όλα αυτά να μας τα πει. Ακριβώς, ναι, θέλω να πω ότι έπεσε λίγο παραπάνω ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε στα ίδια επίπεδα το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ φαινόταν ενισχυμένο, είχαμε πάρα πολύ αποχή, πάνω από 50% παιδιά, αν δεν απατώμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η μεγαλύτερη αποχή της μεταπολίτευσης. Ακριβώς. Οι περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους δεν πήγαν να ψηφίσουν. Για πολλούς λόγους, φαντάζομαι ότι περισσότεροι είναι η ζέστη το Σαββατοκύριακο και το γεγονός ότι ήταν δεύτερες εκλογές πολύ κοντά. Και ίσως περίμεναν ότι το αποτέλεσμα ήταν περίπου διαμορφωμένο, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Να λοιπόν, που μικρά κόμματα μέχρι πρώτην ως άγνωστα έκαναν την εμφάνισή τους και μάλιστα μπήκαν στη Βουλή. Mm-hmm. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι πρώτην ως δηλαδή τις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέραμε καλά-καλά τη νίκη. Και τώρα που τη μάθαμε, που ξαναμπήκε με ποσοστό εκλόγιμο, εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες. Υπάρχει μια πολιτική θεωρία που λέει ότι στα μικρά κόμματα, εννοώντας τα κόμματα τα οποία είναι, δεν έχουν μεγάλο ιστορικό παρελθόν και επίσης διαμορφώνονται από αγανακτισμένους, από ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν δηλαδή την αντίθεσή τους με, ας πούμε, το σύστημα και με τα μεγάλα κόμματα, όσο περισσότερο εκτίθενται, τόσο λιγότερες ψήφους παίρνουν. Εννοώντας ότι όσο κινούνται λίγο κάτω από το ραντάρ, μεταξύ τους, μεταξύ των ανθρώπων που πρόκειται να τα ψηφίσουν, και όχι τόσο, ας το πούμε, με τις αδυναμίες τους στην διάθεση του στην κοινού επιφάνεια. Για να τις δει, στην επιφάνεια, τόσο πιο εύκολα παίρνουν ψήφους και βέβαια τόσο πιο εύκολα τις χάνουν αργότερα όταν ο κόσμος μάθει ενδεχομένως τι έχουν να πούν και τι έχουν να κάνουν, αν μπορούν να το κάνουν. Γεγονός είναι πως αυτή τη στιγμή με 13 με 14% συγκεντρώνουν 3 κόμματα της άκρας ή εναλλακτικής δεξιάς. Ναι. Μα εδώ ουσιαστικά μιλάνε όλοι για μια θελώδης επιστροφή των άκρων με αυτά τα κόμματα τα οποία βγήκαν στο προσκήνιο. Βέβαια στις ακραίες δεξιάς και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το οποίο απασχόλησε χθες το θέμα, γιατί νομίζω ότι ευνηδιάστηκαν όλοι. Ας πούμε, οι Σπαρτιάτες ήταν ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε τις τελευταίες 20 μέρες. Χθες δεν ξέρανε μόνο στις δεύτερες εκλογές. Δεν ξέραμε καν ποιος είναι ο αρχηγός του. Δεν είχαν καν γραφεία χθες για να κάνουν δηλώσεις. Δηλαδή, τον είδαμε να χτυπάει το κουδούνι μιας πολυκατοικίας και να μην ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Και λες πραγματικά. Πόσο ανησυχητικό όλο αυτό και πόσο περίεργα για να το ερμηνεύσεις. Σε πρώτο επίπεδο έτσι, πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά λες ότι η δημοκρατία. Τα λέγαμε για την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό έλεγε, δεν το έλεγε. Έλεγε ότι το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι ότι πρέπει να φιλοξενήσει πολλούς και πάρα πολύ αντίθετους. Και πλέον με τις διαφορές πολύ πιο έντονες και συγκρουσιακές, λες πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξω με ανθρώπους οι οποίοι με μισούν. Το ίδιο λένε και αυτοί ενδεχομένως, οι απέναντι. Άρα λοιπόν εδώ καλείται η δημοκρατία και στην Ελλάδα να αποδείξει για άλλη μια φορά πόσο δυνατή είναι και πόσο μπορεί μέσα από το κοινοβουλευτικό και πολιτικό σύστημα να δει πώς θα αποδιώξει
πιθανές παρενέργειες. Σωστά. Διότι δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε, αν και ξέρουμε από πού πρέπει να ανησυχούμε και πού, από πού μπορεί να έρχεται ο ουρανός. Αλλά εκφράζεις και μία εμπιστοσύνη στην δημοκρατία, έτσι. Εκφράζεις, απλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η θλίψη η μεγάλη είναι το να βλέπεις τα αποτελέσματα του να περιφρονεί ένας δημοκρατικός λαός στην εκλογική διαδικασία. Γιατί αν δεν είχαμε το 47,18% αποχής, άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο αδιάφοροι, λίγο αναποφάσιστοι, λίγο δεν τους νοιάζει και πολύ, λίγο ξέραν ότι θα βγουν αυτά τα κόμματα γιατί είχαμε ήδη δει τον πρώτο γύρο και δεν πήγαν, προτίμησαν να πάνε στην παραλία. Παρότι επιτρέπουνε... όλοι ήταν άδειες οι κάλπες, ότι δεν ίσχυε τίποτα από τις εκλογές του Μαΐου. Μα δεν πήγανε, δεν υπήρχε προσέλευση. Και αυτό δίνει χώρο στα ακραία κόμματα να αναπτυχθούν, διότι αυτοί σίγουρα θα πάνε. Για μένα το ανησυχώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Ξέρουμε από ποια πλευρά λείπαν ψηφοφόροι. Τι θέλω να πω. Αυτοί που δεν πήγαν ήτανε κυρίως από κάποιο κόμμα, από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παράδειγμα, λέω. Ποιος συσπήρωσε περισσότερο. Ναι. Είπανε, εντάξει, μωρέ, είμαι 42, είμαι 40, εντάξει, θα γίνει. Μπορούμε κάποιοι να μην πάμε. Προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή, ποιοι δεν ψήφισαν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την πρόθεση ψήφου. Μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι αυτά τα σοκαριστικά για όλους ποσοστά των ακραίων δεξιών κομμάτων είναι άνθρωποι οι οποίοι συσπηρώνονταν σκιερά, όπως λες, και σίγουρα περιμέναν αυτή τη μέρα για να πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα που οι υπόλοιποι δεν γνωρίζανε. Τα στατιστικά αυτά που ζητάς, νομίζω, εγώ δεν τα ξέρω πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Μα δεν μπορείς να ξέρεις την πρόθεση ψήφου των ανθρώπων και πώς που δεν έχει. Αλλά η λογική δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια δυναμική και μάλιστα η κινητικότητα θυμίζει την αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 81 και του ΣΥΡΙΖΑ όταν πρωτοβγήκε, ενώ από όλα το τα δημογραφικά ΠΑΣΟΚ και πάει. Το 81, θύμισέ μου λίγο, δεν ήτανε, ήτανε η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Με το 40. Δεν θυμάμαι λοιπόν ποια κυβέρνηση, γιατί ήμουν και μικρή τότε, ήτανε στην κυβέρνηση και αν ο κόσμος ψήφισε και με την φάση της αλλαγής. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ αυτό έλεγε. Είμαστε το κύμα της αλλαγής. Το 1974 ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και βγήκε πανηγυρικά. Μάλιστα. Το 1977 ξαναβγήκε, αποχώρησε για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 80 και παρέδωσε την Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του, στην πρωθυπουργία του Γεωργίου Ράλη. Ο Γεώργιος Ράλης έχασε ως πρωθυπουργός για 1,5 χρόνο. Και τότε μάλιστα στη μονομαχία είχε κερδίσει τον Αβέροφ, τον Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα. Αλλά η άνοδος τότε του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο τρόπος που κέρδισε, έδειχνε ότι από παντού έρχονται ψηφοφόροι από όλη την Ελλάδα και από όλες τις ηλικίες. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κερδίζει και στη νεανική ψήφο και βλέπουμε άλλα κόμματα τα οποία σκαλώνουν. Αλλά τι λέει η λογική, ότι όταν είσαι ένα κόμμα με μαζεμένους ψηφοφόρους ή με πρόθυμους να ρίξουν ψήφο διαφωνίας, δηλαδή να αντιτεθούν σε ένα σύστημα, όπως λένε κάποιοι από τους ακροδεξιούς ψηφοφόρους, τότε αυτοί θα είναι παρόντες. Δεν παραχειριστεί ζέστη, κάτι... βροχή, αν στο εξωτερικό θα ψηφίσουν. Ακριβώς. Ωστόσο, εδώ έχουμε κάτι πρωτοφανές και πολύ ανησυχητικό. Εγώ δεν θα. Ο τελευταίος είμαι που θα αμφισβητήσω και θα πω είναι. Έχουν εκλεγεί οι άνθρωποι. Τελείωσε αυτό. Έχει γίνει. Εδώ όμως έχουμε το εξής. Ότι υπάρχει ένα κόμμα που δεν ήταν ακόμη κόμμα, μόλις είχε ξεκινήσει τις πρώτες 20 μέρες του διανύου, όπως είπε πολύ σωστά και η Νάνση, δεν είχε καν γραφεία. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι καταδικασμένος από τη φυλακή, έγκλειστος, σήκωσε το χέρι και τους έδειξε ότι τους στηρίζει και με αυτό πήραν 5%. Μα ρε παιδιά, μα αυτό συμβαίνει εδώ. Καθαρά, δεν μιλάμε καν για θέσεις που ακούστηκαν. Δεν έχουν το πρόγραμμα, εγώ επειδή μπήκα, είναι συγκεκριμένες ενότητες. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Να μιλήσουμε καθαρά. Καταρχήν ο ίδιος ο πρόεδρος αυτού του κόμματος εχθές τον έδειξε. Αναφέρθηκε στον Κασχηδιάρη, ξεκάθαρα και τον ονομάτισε. Ευχαριστεί, καταδικασμένο στη φυλακή. Ακριβώς. Για το ότι έπαιξε, μάλιστα τον είπε, όχι κινητήριο, καύσιμο. Καύσιμο υλικό. Μάλιστα, όλοι λοιπόν μιλούν για έναν δούριο ύπο ουσιαστικά του Κασχηδιάρη στη Βουλή, επειδή βάση νόμου είχε απαγορευτεί το να και να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Οπότε λοιπόν εχθές τέθηκε και ένα θέμα, δεν ξέρω και ο κύριος Φουσκίδης μετά μήπως μπορεί να μας το πει, ότι αν υπάρχει κάποιο νομικό τώρα βήμα που μπορεί να γίνει και να υπάρχει κάποια ένσταση, αν αποδειχθεί μια αλληλένδετη σύνδεση των Σπαρτιατών με δηλαδή, την υποψηφιότητα Κασιδιάρη. Η Νίκη και η Ελληνική Λύση είναι στο πλαίσιο, είναι ακροδεξιά κόμματα που ψηφίζονται. Εγώ δεν εστερνίζομαι, αλλά okay, θέλω να υπάρχουν όλα τα κόμματα της δικά μας του συνταγματικού τόξου. Εδώ είναι κάτι ιδιότυπο.
Εδώ δεν είναι μια γκάμα απλό συνταγματικού τόξου οι Σπαρτιάτες. Είναι κάτι πολύ ανησυχητικό που έχει να κάνει με μια εγκληματική οργάνωση και είναι ουσιαστικά ένα παρακλάδι της Χρυσής Αυγής. Τουλάχιστον έτσι λέγανε εχθές. Μένει να αποδειχθεί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αυτό δεν είναι ξέρουμε αν είναι παρακλάδι, αλλά σίγουρα ότι υπάρχει, ότι υπέδειξε. Σου λέω ότι κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, αυτό που εννοείται αυτό είναι. Οι άνθρωποι που ψήφισαν ξέρουν τι είναι το κόμμα. Οι άνθρωποι που το ψήφισαν, εμείς δεν το ξέραμε και δεν ξέραμε. Μπορείς να μπεις στη θέση των ανθρώπων αυτών. Γιατί εγώ μπορεί να διαφωνώ κάθετα και να ξέρω περίπου τι συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από τις βιτρίνες. Αλλά όπως κάποτε είχαμε χούντα, θυμάστε, και κάποιοι ήταν φυλακισμένοι, είτε ξέρεις, για αντιστασιακοί, εξόριστοι, ήταν από τη φυλακή που έδιναν εντολές. Και λέγανε εντολές. Που λέγανε πρέπει να κάνουμε αντίσταση. Πρέπει να τους ρίξουμε. Εγώ μπαίνω στη θέση των ανθρώπων με τους οποίους όχι απλά διαφωνώ κάθετα, αλλά έχω τρομερό πρόβλημα. Ακριβώς για να τους καταλάβω. Διότι αν δεν μπεις στη θέση τους, αν δεν καταλάβεις από πού προέρχονται και τι θέλουν να κάνουν, τότε δεν θα καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς να το αντιμετωπίσεις, ίσως το πρόβλημα. Πω, είναι, πώς είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα αρχίσεις να λες. Κουβέντες καφενείου που λένε, ή παραλίας. Όμως το σοκ είναι σοκ, Θοδωρή. Λοιπόν, ας πούμε μια καλησπέρα γιατί θα ρίξουμε διαφημίσεις. Το Θανάση Φουσκίδη, η σύνδεσή μας είναι με τα παραπολιτικά. Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Θανάση μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις έχεις να μας πει πάρα πολλά. Πρώτον, το σχόλιο για τη χθεσινή βραδιά. Γενικότερα, όχι μόνο για τα αποτελέσματα, φυσικά για όλα τα κόμματα. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο κόμμα που ήδη μιλάμε τόση ώρα μόνο γι' αυτό. Θέλω να πούμε τα πάντα και για να είμαι και ειλικρινής, μάλλον θέλω να ξεκινήσουμε από την ορκομοσία. Αυτό, δηλαδή, όπως τέλειωσαν οι ειδήσεις πάνω στην ορκομοσία του Πρωθυπουργού, από ό,τι ακούω το απόγευμα, μάλλον θα προχωρήσουμε και στην νέα κυβέρνηση. Θα ακούσουμε. Πέντε το απόγευμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα και μετά θα πάμε στο βράδυ των εκλογών. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε μαζί σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ξανά μαζί με το Θανάση Φουσκίδη, που τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο να τα λέμε. Έλεγα πριν τις διαφημίσεις, Θανάση, ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ορκομοσία. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το τέλος. Μια ορκομοσία που έβλεπα τώρα και στο δελτίο ειδήσεων το μεσημεριανό μας, ότι ήταν, ας το πούμε και λίγο, οικογενειακή υπόθεση. Κάτι που τουλάχιστον εγώ στα δικά μου μάτια δεν είμαι συνηθισμένη να το βλέπω. Δηλαδή, είδα τις αδερφές του Πρωθυπουργού, εννοείται τη σύζυγο, τα παιδιά του, όπως και χθες το βράδυ. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό λοιπόν. Με την ορκομοσία. Ναι, να πούμε ότι πράγματι πριν από λίγη ώρα ορκίστηκε πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα. Να πούμε ότι προσήλθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε τώρα τα πλάνα στο Προεδρικό Μέγαρο, με συγχωρείτε, που έγινε η ορκομοσία με την σύζυγό του, την κυρία Γκραμπόφσκη, και τα παιδιά του, τον Κωνσταντίνο, τη Δάφνη και τη Σοφία. Ήταν εκεί και οι αδελφές του, πράγματι, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη, και βεβαίως ήταν έντονα συναισθηματικές οι στιγμές, έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να δείξει αυτή του την εικόνα, αυτό του το προφίλ, και στην διάρκεια της δίμηνης αυτής προεκλογικής εξεραδρίας, γιατί είχαμε και διπλές κάλπες και μέσω των social media, μέσω του TikTok, νομίζω τα είδαμε όλοι τα σχετικά βιντεάκια που ανέβαζε. Στη συνέχεια παρέλαβε από τον κύριο Σαρμά, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου δηλαδή για την τελετή παράδοσης παραλαβής, και όπως είπε θα συνεχίσει το έργο από εκεί που το άφησε πριν από λίγο καιρό. Αλλά όλα για να ξεκινήσουν πρέπει να υπάρχουν τα πρόσωπα που θα είναι στη νέα κυβέρνηση. Αναπάμε εκεί, πάμε εκεί, ναι βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ποιοι θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Στο Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν θα παραμείνει ο κύριος Άκης Κέρτσος ως Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος όπως και στην προηγούμενη τετραετία για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, εξ απορρίτων συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έδινε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του προηγούμενου τους μπλε φακέλους με τους στόχους που έπρεπε να φέρουν εις πέρα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το ίδιο θα κάνει και τώρα ο κύριος Κέρτσος, έχει και προφίλ καθηγητή, τον βλέπετε, νομίζω είναι τα μάμια το ρόλο που λέμε. Οπότε και εκείνος το πιάνει το νήμα από εκεί που το έχει αφήσει. Τώρα,
νέα άφιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, νέα είσοδος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Ως υπουργός επικρατείας επίσης, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου ήταν όλο αυτό το διάστημα πολύ τακτικός συνομιλητής του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη χημεία. Ο κύριος Παπασταύρου είναι η δεύτερη θητεία που θα κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε βρεθεί σε αυτό επί διακυβέρνησης του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και επειδή τότε είχαμε και μνημόνιο, να υπενθυμίσω, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει εργολαβικά σχεδόν τις συνολικές, τις γενικότερες επαφές με την Τρόικα τότε. Οπότε είναι ιδιαίτερος μπαρουτοκαπνισμένος. Ο κύριος Παπασταύρου θα έχει εν μέρη, και θα εξηγήσω μετά γιατί εν μέρη, τις αρμοδιότητες του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, τον οποίο θα τον δούμε αργότερα ποιο χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνει. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης και με έναν ρόλο ιδιαίτερα σημειολογικό, διότι όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εισέλθει στην παρούσα Βουλή, οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και αντιμετώπιση από κυβερνητικής πλευράς ποια θα είναι. Πάντως, σημειολογικά, ένα πρόσωπο απολύτως ταυτισμένο με τη λαϊκή δεξιά, με τη λεγόμενη πατριωτική δεξιά, ο κύριος Μάκης Βορύδης, αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας το νομοθετικό έργο ως βασική του αρμοδιότητα και βεβαίως και μια σειρά από άλλες παραμέτρους με τις οποίες ασχοληθεί στη διάρκεια της τετραετίας. Ωστόσο, πολιτικά, το πρόσωπο του κυρίου Βορύδη, η επιλογή του προσώπου του κυρίου Βορύδη, έχει να κάνει και με την παράμετρο που συζητούσατε προηγουμένως και νομίζω θα συζητήσουμε και συνέχεια. Λοιπόν, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό παραμένει, επί της ουσίας, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου θα είναι ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος. Συνεχίζει και αυτός στο ίδιο πόστο που είχε βρεθεί στα μέσα της σχεδόν της προηγούμενης διακυβέρνησης, μάλλον πριν 1,5 χρόνο περίπου. Πάμε τώρα στα υπουργεία, στα χαρτοφυλάκια. Ξέρεις τι θέλω να μας πεις, Τανάση, ναι, ναι. Γιατί ακούω και εγώ από το πρωί, γιατί όλα αυτά δεν είναι επίσημα, είναι κάπως ανεπίσημα. Δηλαδή αυτά που ακούγονται για να επιβεβαιωθούν θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Προφανώς κάπου εκεί είναι τα πράγματα όπως τα λέμε. Ακούω όμως για 1, 2, 3 υπουργεία ότι έχουν κάνει αίσθηση οι αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει στα ονόματα αυτά. Θέλεις να μπούμε λίγο σε αυτά? Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, πηγαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη θέση του κυρίου Νίκου Δένδια. Μάλιστα. Ο κύριος Νίκο Δένδια θεωρείται, αν μη τι άλλο, ένας απόλυτα επιτυχημένος υπουργός. Και νομίζω ότι είναι και εκείνος που πήρε πράγματι... πιο πολλούς σταυρούς. Κάνω λάθος? 100.000 στους 165.000 ψηφοδέλτια που πήρε συνολικά η Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Ο κύριος Δένδιας είχε 100.000. Αλλάζει υπουργείο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα κάνει rotation στους υπουργούς. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο? Δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του, προς Θεού. Ναι. Αλλά αν θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις, ειδικά σε κάποιες θέσεις που λέει κανείς είναι δύσκολες, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, δηλαδή να το καταλάβουμε κι εμείς? Ναι, ο κύριος Δένδιας ήταν πράγματι ένας πολύ επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών. Νομίζω το αναγνωρίζουν άπαντες. Έδωσε νέες διαστάσεις στην ελληνική διπλωματία σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το ιστορικό ξέσπασμα, θα σας υπενθυμίσω, μάλιστα εκτός έδρας, στην Άγκυρα, με τον κύριο Τσαβούσογλου στο πλευρό του, με τον οποίο ήταν και καλή φίλη. Ωστόσο, έβαλε πριν και πέρα απ' όλα εκείνη την ημέρα αυτά που έπρεπε, θεωρούσε ο ίδιος ότι έπρεπε να πει για τα εθνικά συμφέροντα. Έκατσε 4 χρόνια στο χαρτοφυλάκιο αυτό ο κύριος Δένδιας. Οπότε θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι είχε ολοκληρώσει έναν κύκλο εκεί, έστω και αν ήταν ο πλέον δημοφιλής με βάση τις μετρήσεις υπουργός της κυβέρνησης σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Θεώρησε ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς ότι έχει κλείσει έναν κύκλο εκεί ο κύριος Δένδιας, ότι υπάρχουν πλέον άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες που διαμορφώθηκαν. Θα υπενθυμίσω, να ανοίξω μια παρένθεση, ότι και ο κύριος Ερντογάν άλλαξε τον Υπουργό των Εξωτερικών του, τον κύριο Τσαβούσογλου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα όσα θα δούμε στο μέλλον σε ό,τι έχει να κάνει με τις ημερείς μας σχέσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θεώρησε ότι πλέον ο κύριος Δένδιας ήρθε η ώρα να προσφέρει από ένα άλλο πόστο, παρόμοιο, δεν είναι δύο άσχετα χαρτοφυλάκια, πηγαίνει από αυτό των εξωτερικών σε αυτό της Εθνικής Άμυνας, με πολύ σημαντικές προκλήσεις μπροστά. Βρίσκεται σε διαδικασία, σε πλήρη εξέλιξη, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όπως είναι γνωστό.
Είχατε ακούσει για τα Ραφάλ, για τις φρεγάτες, τις Μπελαρά που έχει εξασφαλίσει η χώρα και κάποια άλλα project που συζητούν, όπως τα F-35, τα αεροπλάνα, μην μπούμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε θεώρησε ο Πρωθυπουργός ότι ήρθε η ώρα ο κύριος Δένδιας να προσφέρει και από αυτό το πόστο, το οποίο επαναλαμβάνω διόλου άσχετο είναι ιδιαιτέρως με φόντο το σημερινό πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τις προηγούμενες αρμοδιότητές του. Το ίδιο θα σε ρώταγα και για τον όσον αφορά τον κύριο Σταϊκούρα, που και εκείνος έμεινε 4 χρόνια στο ίδιο πόστο, σε ένα πολύ δύσκολο πόστο του Υπουργείου Οικονομικών, και από ό,τι φαίνεται και εκείνος αλλάζει εντελώς. Ο κύριος Σταϊκούρας πηγαίνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πράγματι ήταν Υπουργός Οικονομικών και εκείνος 4 χρόνια, από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι ήταν αντίστοιχη σκέψη του Πρωθυπουργού, όπως και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για τον κύριο Δένδια, ότι ο κύριος Σταϊκούρας έκλεισε έναν κύκλο όπου τα πήγε καλά στα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας, γι' αυτό και ο ίδιος τον διατηρεί στο κυβερνητικό σχήμα. Απ' την άλλη μεριά, συζητείται ο κύριος Χρυσοχοίδης όντως για το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Κάτι που ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν σε άκουσα, Θοδωρή, κάτι που σημαίνει ότι για το θέμα της υγείας, της δημόσιας υγείας φυσικά μιλάμε. Ναι. Που υπήρχε μεγάλη συζήτηση και, για να μην κρυβόμαστε, πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια επιλογή αιχμής. Κατά κάποιο τρόπο επιθετική για να λυθούν τα μεγάλα κομβικά προβλήματα που έχουν όλοι οι Έλληνες, που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι μετά και τα όσα είδαμε, παιδιά, τα πολύ θλιβερά περιστατικά και στην ΚΟ και στη Νέα Μάκρη, είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι η υγεία και η αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος θα είναι η κεντρική του προτεραιότητα. Θα είναι το πρώτο και το τελευταίο με το οποίο θα ασχοληθεί αυτή την τετραετία. Είπε ότι γίνανε βήματα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου βεβαίως υπήρξαν και πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας υπενθυμίσω εγώ μόνο και μόνο τα προγραμματισμένα χειρουργεία που πηγαίνανε πίσω, επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα τα δημόσια νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και τα περιστατικά του COVID. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ένα ιδιαίτερα εμπειροπολιτικό στέλεχος. Σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι είχε περάσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παλαιότερα δημόσια τάξη, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτός που στο ενεργητικό του έχει τη σύλληψη τη 17 Νοέμβρη. Σε αυτό το Υπουργείο. Ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, από τα πιο έμπειρα στελέχη που μπαίνουν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό νομίζω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ανοίγαγε την υγεία σε προσωπικό του στοίχημα, εξηγείται εν πωλής και το γεγονός το οποίο έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Χρυσοχοίδη, ενός πάρα πολύ έμπειρου στελέχους για το κομμάτι αυτό. Θανάση, τι είναι το Υπουργείο Οικογένειας, μπορείς λίγο να μας πεις? Ναι, το Υπουργείο Οικογένειας και Στεγαστικής Πολιτικής, το οποίο τελικά αναλαμβάνει η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία όλες τις προηγούμενες ημέρες ακουγόταν για κυβερνητικός εκπρόσωπος, τελικά θα είναι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αυτός που θα ενημερώνει όλους εμάς τους πολιτικούς συντάκτες. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη το ήθελε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Νομίζω ότι στεριάζει γάντι, που λέμε. Είναι ένα νεοσύστατο Υπουργείο. Για πρώτη φορά εισέρχεται στα πολιτικά χρονικά της χώρας το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα κληθεί λοιπόν να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την στήριξη και της δημογραφικής πολιτικής της χώρας. Ο δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, παιδιά, δεν το συζητάμε σε καμία προεκλογική περίοδο. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ και θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, για να το πω πάρα πολύ απλά, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όσο δίπλα μας η Τουρκία αυξάνει συνέχεια τον πληθυσμό της, εμείς αναμένεται σε λίγα χρόνια από τώρα μέχρι το 2050 να έχουμε μειωθεί και κατά 4 εκατομμύρια από ό,τι είμαστε τώρα. Οπότε είναι κομβικό το χαρτοφυλάκιο αυτό, αλλά βεβαίως είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα ενισχύσει την στέγαση, το σχέδιο της κυβέρνησης για την στέγαση των νέων ανθρώπων και των νέων ζευγαριών, για το οποίο επανειλημμένως έχει μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης, και βεβαίως θα έχει να κάνει και με τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες, τις πολύτεκνους. Η κυρία Ζαχαράκη θα έχει όλο αυτό το πλέγμα των αρμοδιοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, για τους κοινωνικούς σκοπούς που βρίσκονται στην προτεραιότητα της κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα ακούσουμε περισσότερα στις 5, που θα μάθουμε επίσημα πια τα ονόματα τα οποία θα είναι πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, και να γυρίσουμε λίγο τώρα να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα κόμματα, με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ και
τι σημαίνει πραγματικά αυτή η τεράστια ιστορική διαφορά που έχει με το πρώτο κόμμα, το κόμμα της αντιπολίτευσης, και φυσικά για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν παραιτήθηκε, αλλά έθεσε εαυτόν στη διάθεση του κόμματος των οργάνων, ας το πούμε έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ήταν ένα κόμμα της κρίσης. Γεννήθηκε μέσα στην κρίση. Φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Αρχικά το 19, πολύ περισσότερο βεβαίως στις δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις τις τωρινές, ότι δεν κατάφερε να γίνει κόμμα κανονικότητας, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που είχαν προκύψει. Ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες του γι' αυτό. Αν με ρωτάς προσωπικά, εγώ δεν κάλυπτα ποτέ το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με όσους συναδέλφους συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, περίμεναν ότι δεν επρόκειτο να πει τη λέξη παρέτηση ο κύριος Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη δομή της Νέας Δημοκρατίας, όπου με ελάχιστες εξαιρέσεις τον κύριο Καραμαλή το 2000 που είχε χάσει στο Παρατσάκ, τον κύριο Μητσοτάκη το 1985 που φαινόταν ότι έρχεται και πράγματι κέρδισε τις εκλογές τότε, τις τριπλές του 1990. Αλλά και στο Πασόκ, τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, που είναι ο μόνος που έχασε βεβαίως και επέστρεψε και ως πρωθυπουργός κιόλας, αυτό είναι μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα αποκτήσει αυτή τη δομή. Να πει ο κύριος Τσίπρας παρετούμε, ανοίγω τις διαδικασίες, υπάρχουν κάποιοι άλλοι υποψήφοι για να βγουν μπροστά. Είπε αυτό που ανέμεναν όλοι να πει, ότι θα θέσω και αυτόν στη διάθεση των κομματικών οργάνων και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια συζήτηση για το πού μπορεί να πάει το κόμμα, για το τι έφτεξε αρχικά και στη συνέχεια για το πού μπορεί να πάει το κόμμα, και έθεσε ως επόμενο στόχο. Ένας άνθρωπος που θέλει να φύγει, παιδιά, δεν θέτει στόχους και δει τόσο μακροπρόθεσμους όπως είναι οι ερχόμενες ευρωεκλογές. Αυτό είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ότι στόχος μας πλέον είναι να πάμε στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Ένας άνθρωπος που θέλει να φύγει, δεν θέτει στόχους και δει σε τέτοιο βάθος χρόνου. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει γενικά και ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ λέμε ότι έσπαυσε και το φράγμα του 20%, που νομίζω χτες ήταν ένα από τα σοκ της εκλογικής βραδιάς. Δηλαδή ότι το 20% έχει γίνει 17,8. Ήταν ένα φράγμα το οποίο πραγματικά ήταν πολύ συγκεκριμένη η πορεία του κόμματος και νομίζω ότι θα τεθεί θέμα αν θα μείνει, ποια θα είναι και η πορεία του κόμματος, αν θα εξακολουθήσει να είναι στην ηγεσία. Η ουσία δεν άλλαζε, δηλαδή είτε το 20 είτε το 18. Είναι όμως το ψυχολογικό όριο που λέγαμε, έστω να πιάσει το 2. Δεν το έπιασε. Είναι σαφές, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, ότι έκλεισε ένας κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πω ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίσαμε, που έγινε έφνης το κόμμα του 35%, έκλεισε το 2019. Μετά άρχισε η πορεία ευθύνουσα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω τότε έκλεισε ο κύκλος του. Άργησε λίγο, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας να το πει δημόσια. Δηλαδή ήταν ένα κόμμα θυμού, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν ένα κόμμα θυμού, βεβαίως. Ήταν ένα κόμμα θυμού, ένα κόμμα απογοήτευσης, που μέσα στην κανονικότητα τα ίδια τα στελέχη του το ομολόγησαν αυτό, συνέχισε να μιλάει με όρους θυμού, με όρους αγανάκτησης. Ενώ η κοινωνία είχε πια ξεφύγει, ήθελε μια πιο ήρεμη εκλογική περίοδο, ήθελε μια κανονικότητα, μια πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, πιο ουσιαστική από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, και να δοθεί μια προοπτική, δηλαδή το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που είχα τη χαρά να συνδεθούμε μαζί, ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ασχοληθεί περισσότερο με τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης και πολύ λιγότερο με την προοπτική και το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει ο ίδιος στην κοινωνία. Ο ίδιος μίλησε για αλλαγές προσώπων. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με την πρόθεσή του να βγάλει μπροστά στελέχη που είδαμε μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης να βγαίνουν έξω, να βγαίνουν προς τα έξω, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου ακόμη περισσότερο, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Ήταν ένα βασικό ζητούμενο και ένα βασικό κομμάτι της κριτικής που γίνεται της εσωκομματικής του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν έβγαλε εγκαίρως νέα στελέχη μπροστά. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας έχει να αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα. Έχει να αντιμετωπίσει πρόσωπα τα οποία επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει ένα κόμμα αριστερό και να μην ανοιχτεί τόσο πολύ προς το κέντρο. Αυτά ήταν βαρύδια που του στοιχήσανε του κ. Αλέξη Τσίπρα στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Το λένε ανοιχτά ο κ. Βούτσης, που δεν εξελέγει στη Βουλή, για παράδειγμα. Να ρωτήσω. Ο κ. Τσακαλώτος. Ναι. Πολλά στα τα κανάλια ακούσαμε φυσικά πάρα πολύ κόσμο και στο Μέγκα. Αν κρατάω στην άκρη αυτό που είπε ο Αλέξης Παπαχελάς και που συμφωνώ
παρατηρώ πάρα πολύ, ότι ένα από τα μελήματα της νέας κυβέρνησης από τα πολλά είναι να μην οθήσει τον νέο κόσμο να ονειρεύεται το χιλιάρικο, αλλά να, έχει, να είναι μέτοχος της περίφημης ανάπτυξης. Δηλαδή, βέβαια, να συμμετέχει ενεργά σε αυτό, ακριβώς για να έχει και μεγαλύτερο κίνητρο. Αλλά πάω στον Δημήτρη Δανίκα, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, που είναι και συνάδελφος, αλλά είναι και, έχει δύο πρόσωπα, είναι και πολιτικών χρόνια. Ανάμεσα στα άλλα είπε στην κυρία Τσαπανίδου ότι έκανε δεξιά αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπέρασε το φαινόμενο Μητσοτάκη. Είναι σαν να μην το είδε ποτέ. Να μην είδε δηλαδή ότι, κατά την άποψη του Δανίκα, έτσι, ότι ο κόσμος δεν ψήφισε ακριβώς την Δημοκρατία. Είχε να διαλέξει ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τους άλλους. Και είπε αυτόν θέλω, διότι αυτό θεωρώ ικανότερο. Σωστά. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είπε ο Δημήτρης Δανίκας και θα ήθελα να περάσουμε και στα επόμενα κόμματα για να σχολιάσεις, είναι ότι δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι συντεταγμένες άκρας δεξιάς. Πριν από κάποια χρόνια, Χρυσή Αυγή και το κόμμα του κυρίου Καμένου ήταν πάνω από 10% συνολικά, αν τα προσέθετες. Άρα λοιπόν είναι σαν να λέμε ότι αλλάζουμε τα ονόματα, αλλά υπάρχει ένα αυτό περίπου 10%. Εδώ παιδιά όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ότι εκτός πράγματι, αν δεν είναι σωστό αυτό, ήταν τα ποσοστά, τώρα όμως δεν έχουμε κεντροαριστερή αντιπολίτευση ισχυρή ή κυβερνώσα κεντροαριστερά ή εν δυνάμει κυβερνώσα κεντροαριστερά. Δηλαδή τότε είχαμε με εξαίρεση το 2012, θυμάστε, και τις εκλογές της πρώτης, 6 Μαΐου, γιατί οι δεύτερες διαδοχικές εκλογές που έγιναν στις 17 Ιουνίου του 2012 έβγαλαν και κυβέρνηση, έβγαλαν και αντιπολίτευση, έβγαλαν και εν δυνάμει κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ τότε, πράγμα που συνέβη το 2015. Εδώ υπάρχει μια αύξηση των κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και της άκρας δεξιάς, η οποία ωστόσο συνοδεύεται και από μια πρωτοφανή πτώση των ποσοστών, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της κεντροαριστεράς συνολικότερα. Και αυτό είναι που θα πρέπει να έλθει να μας προβληματίσει. Γιατί πήραν αυτά τα κόμματα τόσο υψηλό ποσοστό? Γιατί δεν κατάφερε η αντιπολίτευση να συσπυρώσει γύρω της την ψήφο διαμαρτυρία στη λεγόμενη, αλλά και δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους ίδιους τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Ενώ τους ψηφοφόρους που ήταν στη δεξαμενή παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, συνέχεια μεταπίδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί από αυτούς πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι όμως που ακόμα σκέφτονται μεταμνημονιακά, να το πούμε, μην πούμε τη λέξη αντιμνημονιακά, γιατί πλέον δεν έχουμε μνημόνιο, αλλά είναι ακόμα επηρεασμένοι από το κλίμα εκείνης της περίοδου, πήγαν και προτίμησαν αυτά τα κόμματα. Αυτά τα κόμματα βεβαίως, καταρχήν να πούμε ότι καμιά Ελλάδα δεν έχει να φοβάται και καμιά δημοκρατία δεν έχει να φοβάται όσο είναι ισχυρή, όσο ανοίγουν κάλπες και ανοίγουν, και όσο υπάρχουν κάλπες και ανοίγουν, και όσο αποφασίζει ο λαός. Νομίζω δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήταν λάθος, θα ήταν σαν να ρίχνουμε νερό στο μήλο όλων αυτών των μορφωμάτων, τα οποία βεβαίως, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχουν απολύτως δομικές διαφορές. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει ένα κόμμα που έχει νεοναζιστική προέλευση. Από την άλλη υπάρχει ένα άλλο κόμμα που ομνύει στο μεγαλείο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στα δεξιά. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο ομνύει στην Ορθοδοξία. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι, μην γελάσετε, μέσα σε συγκεκριμένο κόμμα αυτού του χώρου που κάνουν επικλήσεις στο Δία. Είναι ένα περίεργο σκηνικό, ένα περίεργο ανάγλυφο, το οποίο είναι και λάθος να το ερμηνεύσουμε με ενιαίο τρόπο. Είναι πολύ διαφορετικά στη σύστασή τους και στην πολιτική τους αντίληψη τα κόμματα αυτά. Αυτό με το Δία δεν το ήξερα. Είναι στη Βουλή. Μα, γι' αυτό κοιταχτήκαμε όλοι τώρα. Την ώρα που το έλεγες, κοιτάζομασταν ένας-ένας. Δηλαδή, για τι μιλάει. Να σας πω, είναι στοιχεία μέσα στους Σπαρτιάτες. Παλιότερα σε Χρυσή Αυγή είχαν σχέσεις με παγανιστικές καταστάσεις, τελετές. Δεν είναι γνωστό αυτό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, επειδή με ρωτήσατε πριν. Να πούμε και κάτι για το ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλήσαμε για όλους, δεν έχουμε πει για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ένα σχόλιο θέλω και γι' αυτό. Ωραία. Το γενικότερο σχόλιο, επειδή σας άκουσα που συζητούσατε για την αποχή και ποιον ευνόησε. Με μία κουβέντα έπεσαν όλοι σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 295.000, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 255.000, το ΠΑΣΟΚ έχασε 60.000 για παράδειγμα από τα μεγαλύτερα κόμματα. Όλοι χάσανε σε απόλυτο αριθμό και κέρδισε μόνο κάτι η νίκη και οι Σπαρτιάτες βεβαίως, που είναι μια άλλη ιστορία. Με αυτή τη δομή κατέβηκαν για πρώτη φορά επί της ουσίας στις εκλογές. Και κάτι άλλο, μια και μιλάμε για ψήφους, συγγνώμη που σε διακόπτω, και το θέμα των ηλικιών. Γιατί πάντα έχει σημασία. Πώς ψηφίζουν αυτοί που ουσιαστικά για πρώτη φορά μπαίνουν στη διαδικασία αυτή να σκεφτούν, που έχουν και όλες τις απορίες των πολυνέων ανθρώπων, τι να ψηφίσω, πώς να ψηφίσω.
κτλ. Και πώς ψήφισαν και μεγαλύτερες ηλικίες. Αν μπορούμε έτσι λίγο επιγραμματικά να μας το. Επιγραμματικά, πράγματι, ένα σημαντικό κομμάτι των νέων πήγε σε αυτά τα κόμματα που συζητάμε τώρα. Αυτό φάνηκε και από την άνοδο των Σπαρτιατών και φαινόταν από την δυναμική που ανέπτυσαν όσο περνούσαν οι εβδομάδες και οι μέρες. Κατά τα άλλα, η εικόνα δεν άλλαξε πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα κόμματα σε ό,τι αφορά την ψήφο των νέων από την 21η Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είχε ένα προβάδισμα, αλλού μεγαλύτερο, αλλού μικρότερο. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να χάνει το στοίχημα της νεανικής ψήφου και νομίζω ότι αυτή ήταν και πάνω κάτω η εικόνα τώρα για το ΠΑΣΟΚ. Σταθερό ήταν, σταθερό. Έχασε σε απόλυτο αριθμό ψήφων λόγω της αποχής. Σε ποσοστό όμως. Νομίζω υπήρχε ένα μούδιασμα από το γεγονός ότι εν τέλει η διαφορά δεν ήταν τόσο πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο κ. Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν καταβαραθρωθήκαμε. Δεν υπέστη καμία συντριβή, τουλάχιστον σε σχέση με την 21η Μαΐου. Γιατί ποια θα ήταν η συντριβή για το ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη άνοδος για το ΠΑΣΟΚ. Είναι τρίτο κόμμα. Να φτάσει χαριλά ο Τρικούπη έτσι την Κουμουνδούρη στις 2-3 μονάδες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Κράτησε τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ζυμώσεις θα υπάρξουν στον ευρύτερο αυτό χώρο της κεντροαριστεράς από εδώ και μπρος. Η κεντροαριστερά δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχει υποστεί αυτή την καθίζηση. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, όπως το δωρεί και η άνοδος της ακροδεξιάς των κομμάτων αυτών. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μας ξενίζει, είναι κάτι που το έχουμε μόνο εμείς. Ίσα-ίσα που σε εμάς είναι πολύ πιο ελεγχόμενο, θέλω να σας πω κιόλας. Σας θυμίζω ότι σε χώρες. Καλά, με την Ιταλία, η κυρία Μελώνη κυβέρνησε. Στην Ολλανδία. Σοκαριστικό, συγγνώμη που λέω, δεν ξενίζει. Αλλά είναι πάντα ένα. Πάντα, καλά, δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν, είναι. Δεν το συζητάμε. Και θα δούμε και τι συμπεριφορά θα επιδείξουν σε επίπεδο πολιτική, αισθητική και δραστηριότητα μέσα στο Βουλή. Σε άλλε χώρε, παιδιά, φτάσαν να συγκυβερνούν τα ακροδεξιά κόμματα και σε πολύ πιο σκληρή μορφή από ό,τι τα βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, εδώ έχουμε σε επίπεδο σκληρή μορφή έχουμε του Σπαρτιάτε του κ. Κασιδιάρη. Έτσι, επί της ουσίας αυτό είναι το κόμμα. Η νίκη έχει ένα στοιχείο που μπορεί να μας προβληματίσει, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν είναι επουδενή σε αυτό το επίπεδο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε εν τέλει την αντοχή των κομμάτων αυτών, καθώς πολύ σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα ότι είναι συνήθως μιας χρήσης. Λοιπόν, σε πιάσε και δίχας γιατί σε έχουμε 3/4 στον αέρα. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε αποχαιρετήσω και θα σε αφήσω. Γιατί πραγματικά το πήρα το μήνυμα με το Βιχαλάκι. Όχι, δεν είχε να κάνει. Ήταν πνίγηκα. Πήγα να πω κάτι κακό. Σε πειράζω, βρε Θανάση μου. Σε πειράζω. Αλίμονο. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Θανάση Φουσκίδης. Από τα παραπολιτικά. Δεν μου λες, βρε Δημήτρη, πες μου κάτι. Πήγε ο κύριος Κουτσούμπας να ψηφίσει και δεν του δώσαν ψηφοδέλτιο του κόμματός του. Είναι ρε παιδί μου τώρα, κοίτα να δεις. Εγώ σκέφτομαι αυτή την εφορευτική επιτροπή, γιατί είναι ο νόμος του Μέρφη. Σε έναν δεν έπρεπε, όχι σε έναν, σε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, ένας πολιτικός αρχηγός πήγε, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να ψηφίσει και στα ψηφοδέλτια που του έδωσαν δεν του είχαν δώσει το κουκουέ. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή ήταν. Να μην βάλουν. Δεν υπάρχουν. Στον επικεφαλή το ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή προ Θεού δεν τίθεται θέμα ότι έγινε τίποτα επειδή δεν μιλάμε τώρα. Είναι να μην σου τύχει. Αλλά ανοίγει την κουρτίνα και λέει αυτοί είστε. Όχι, θα γίνεται, του λέει τώρα. Να σα ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Όταν πήγατε να ψηφίσατε, είδατε να έχουν έτοιμα αυτά τα. Όλα τα ψηφοδέλτια σειρά. Η πρώτη σελίδα. Είναι κάθε φορά άλλο κόμμα. Ναι. Δηλαδή, είδατε άλλο πακετάκι να ξεκινάει με, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Δημοκρατία, άλλο πακετάκι, ξέρω εγώ, με τη. Ναι, είναι αλλάσιμο. Ναι. Υποτίθεται ότι. Διαφορετικά σας ρωτάω, γιατί δεν το είχα προσέξει ποτέ μέχρι αυτή τη φορά που ψόφισα, λέω Παναγία μου, που ψήφισα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει και λίγο μάτι. Λοιπόν, που πήγα να ψηφίσω και είδα ότι όλα τα πακετάκια που εγώ πήγα 7 παρατέταρτο, δηλαδή πήγα λίγο πριν κλείσουν αυτή τη φορά. Έτραχα, τι να κάνω. Ναι. Λοιπόν, είδα όλα να είναι με πάνω-πάνω ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν έχει σημασία ποιο, όλα ίδια. Και λέω, άραγε, κάθε φορά βάζουν άλλο. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Τα πακέτα λες που ήταν έτοιμα. Τα πακέτα, ρε παιδί μου, που έχει μέσα όλα τα ψηφοδέλτια. Συνήθως μηχανικά τα παίρνουν. Ήτανε κάτω, ήταν τακτοποιημένα. Δηλαδή, μου δώσανε. Έχω κάνει παλιότερα και φορευτική επιτροπή. Τα κόμματα που. Πώς το λένε. Θέλω να πω, πάνε με μια σειρά συγκεκριμένη. Ποιο είναι αυτό που είναι το πρώτο ψηφοδέλτιο που πρέπει κάθε φορά να φτιάχνουν πακέτα που να είναι διαφορετικά. Να είναι άλλο. Για να μην
κανονικά. Να κατέβουν, δηλαδή. Δεν το είχα ρωτήσει αυτό, αλλά αυτή τη φορά πήγα να ψηφίσω, τα είδα όλα με το ίδιο και μάλιστα έκανα αυτή την ερώτηση. Λέω, ρε παιδιά, είναι έτοιμα, είναι σωστά, γιατί βλέπω όσα είναι εδώ απλωμένα, πρώτη-πρώτη σελίδα βλέπω συγκεκριμένο κόμμα. Σε κάνα δύο κέντρα χτες που δίνανε τα ίδια στην ίδια σειρά. Ναι, γιατί πήγες εκεί και τους έκανες. Την ώρα που πήγα ήταν χαλαρά, ρε παιδί μου. Ήταν 7 παρατέταρτο. Όχι, αλλά είναι ελενέικο. Δηλαδή ήμουν μόνη μου, πώς να σου το πω. Πάλι με αλλάξανε τμήμα, δεν ξέρω γιατί. Ξαναγύρισα σε αυτό που ήμουν όλη μου τη ζωή. Πάντως, Ελένη, ήταν ήρεμα, αλλά αν πήγαινε να ψηφίσει τον Άγιο Δημήτριο στο Δήμο Κίμης, 19 εγγεγραμμένοι, δεν ψήφισε κανένας. Εκεί θα ήταν πολύ ήρεμα. Εκεί τους περιμένανε σαν να μην υπάρχει αύριο. Η Επιτροπή να έρθει πελάτης, κανένας λέει. 12 ώρες. Εγώ όταν έκανα φορευτική επιτροπή, το μόνο που θυμάμαι είναι μια κρουασανάρα που μας έκανε εδώ στην Αφάνεια. Έλα. Έλα, ρε Δημήτρη, πια και εσύ. Άλλα ευτράπελα είχαμε. Εντάξει, σε εμάς έγινε εδώ ο Γιάννης Πρεδεντέρης, γλώσσευσε την πέρδα του. Μα εγώ τώρα δεν είδες τι είπα. Πήγα να αποψηφίσω και πάλι. Μπέρδεψε με τον αγαπημένο μας Βασίλη Μπισμπίκη. Λέει μπήκε στη Βουλή ο Μπιμπίλας Μπισμπίκης, του λένε μπήκε ο Μπιμπίλας. Μπιρμπίλας λέει ο Γιάννης ο Πρεδεντέρης. Το κατέληξε, το λένε Μπιρμπίλα. Συνεννοηθήκανε. Ο Μπιρμπίλας. Το έγινε και πήγε και πολύ καλά η εκλογική βραδιά. Εντάξει, παιδιά, γιατί αυτό να το λέμε. Είσαι τα ζωντανά προγράμματα, τα έχουν αυτά. Δεν συμβαίνει μόνο σε κάποιους. Σε όλους μπορεί να συμβεί να μπερδευτεί η γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε την Ιουλία, γιατί εμείς είχαμε τις εκλογές, αλλά εδώ τρέχαν και άλλα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ειδήσεις που αφορούσαν τη Μόσχα, τη Ρωσία και όλο αυτό που ξαφνικά μέσα σε, τι να πω, σε ένα, δύο, 24 ώρες συνέβη, μας άφησαν όλους δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λέω, πότε γίνανε, έγινε δηλαδή. Έγινε κάτι την Παρασκευή. Τσακ, μπαμ, γίνανε. Και σήμερα Δευτέρα που γυρίσαμε, είναι σαν να μην έγινε Ιουλία. Ιουλία. Αχ, Ιουλία μου, αυτό είναι το χρώμα σου, να το θυμάσαι στην τηλεόραση. Το ξαναλέω. Το έβαλε. Λοιπόν, πες μας για Ρωσία. Μας έκοψε την ανάσα όλο αυτό το οποίο έγινε από Παρασκευή προς Σάββατο, καθώς πραγματικά δεν γνωρίσαμε τι συμβαίνει. Ο αγαπητός και πολύ στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γευγένη Πρικόζιν, ο οποίος ηγείται της μεγαλύτερης προστατευτικής οργάνωσης που έχει η Ρωσία, στράφηκε ξαφνικά εναντίον του, δηλαδή δάγκωσε αυτό που λέμε το θετικό του και τον απείλησε κοινώς ότι θα τον ρίξει από το θρόνο του. Για ποιο λόγο όμως, πώς ξεκίνησε αυτό. Θα σου εξηγήσω. Τις τελευταίες ημέρες ο Πρικόζιν για κάποιο περίεργο λόγο εμφανιζόταν πολύ στα social media, τα πράγμα το οποίο δεν συνήθιζε, και απειλούσε τον Πούτιν ότι αν δεν του δώσει υλικό και στρατιώτες για να ηγηθεί της επιχείρησης εναντίον της Ουκρανίας, πολύ περισσότερος από ό,τι υπάρχουν τώρα στους στρατιώτες που είχε ήδη, τότε θα σταματήσει την επιχείρηση εναντίον της Ουκρανίας. Επίσης έλεγε ότι ο Σοϊγκού, ο υπουργός άμυνας της χώρας, έλεγε ψέματα στο λαό ότι έχει προχωρήσει με την επιχείρηση Ουκρανίας, καθώς οι Ρώσοι που έχουν χαθεί είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που έλεγε ο Πούτιν. Δηλαδή κοινώς τον έλεγε ψεύτη. Άρχισε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία να πληθαίνει και ξαφνικά βλέπουμε τον Πριγκόζιν να κάνει ουσιαστικά εισβολή σε κάποια πολύ κέρια σημεία της Ρωσίας, στο Ροστόφ και σε ένα άλλο σημείο, και να απειλεί να μπει στη Μόσχα. Το πιο τρομερό θρίλερ το οποίο διεμήφθη είναι ότι εάν ο Πριγκόζιν τελικά ανέτρεπε τον Πούτιν μέσα σε αυτό το 24ωρο, θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έπρεπε να πάρει τα κλειδιά της μεγαλύτερης πυρηνικής δύναμης αυτή τη στιγμή στην Ιφίλιο. Κάτι το οποίο μπορείτε να καταλάβετε. Με λίγα λόγια, είναι σαν να μου λες ότι είμαστε εμείς οι δύο, είσαι το αφεντικό μου και κάνουμε μια επιχείρηση και με στέλνεις κάπου μακριά και μου λες πολέμα. Και επειδή καταλαβαίνω ότι μου λες ψέματα, σε έχω προειδοποιήσει μερικές φορές και σου λέω, εάν δεν σταματήσει αυτό, θα λάβω τα μέτρα μου. Δεν με πιστεύεις και κάποια στιγμή, αντί να πάω προς τα εμπρός, στρέφομαι, κάνω μεταβολή και στρέφομαι και έρχομαι εναντίον σου. Κάτι τέτοιο έκανε. Για να... Αυτό ακριβώς έκανε, το περιγράψε πολύ ωραία. Κάτι Μόσχα, το Κρεμλίνο. Ακριβώς αυτό έκανε. Όμως, αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, άλλο ένα 24ωρο από τότε που σταμάτησε, είναι γιατί σταμάτησε 200 χιλιόμετρα πριν από τη Μόσχα. Ο ίδιος δεν τον σταμάτησε ο Πούτιν, δεν τον σταμάτησε κανείς άλλος, δεν τον ανάγκασε να σταματήσει, λέγοντας ότι εγώ σταματάω εδώ και αποχωρώ και φεύγω και πάω στη Λευκορωσία. Εν τω μεταξύ είχε διεμηφθεί, για να μην σας λέω λεπτομέρειες, ο Πούτιν έβαλε τον Λουκασέγκο, τον ηγέτη της Λευκορωσίας, να διαμεσολαβήσει για να μπορεί να εκτονωθεί η κρίση. Δεν σε άκουσα, που είναι φίλος, σύμμαχος μεγάλος του. Που είναι φίλος ακριβώς. Όμως τι γίνεται, ο Πούτιν βγήκε σε νέα ανακοίνωσή του, έξαλλος
και του είπε ότι εγώ δεν συγχωρώ προδότες και αυτό που έκανες θα το πληρώσεις. Και αμέσως μετά από 5 λεπτά αλλάζει τη δήλωσή του και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν θα ασκηθεί καμία δίωξη εναντίον του. Όλα καλά. Και τον αφήνω να φύγει. Τα τελευταία 24 ώρα, παιδιά, είναι άφαντοι και ο Πούτιν και ο Πριγκόζιν. Ο Πούτιν, βέβαια, βγαίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα και κάνει κάποιες δηλώσεις που δεν αφορούν καθόλου το περιστατικό, ως μη γένετο. Ο Πριγκόζιν όμως είναι κάπου εξαφανισμένος. Αν ακολουθήσουμε, αν θυμηθούμε τις πρακτικές της Ρωσίας και το πώς εξαφανίζονται οι άνθρωποι, μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί στο τέλος. Όμως, για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Έτσι. Πρακτικά είναι ένας στασιαστής. Η πρώτη ανακοίνωση του Πούτιν έμοιαζε πάρα πολύ λογική, πολύ σωστή. Η δεύτερη είναι αυτή που μας βάζει σε υποψίες. Και καλά, η εξαφάνιση τώρα που μου λες. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έγινε το μεγαλύτερο θρίλερ της Σιφηλίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή να δηλώνουν αμηχανία από ό,τι κατάλαβα και μετά να λένε ότι οι μυστικές υπηρεσίες μας κάτι είχαν πάρει χαμπάρι. Το κάτι ξέρανε. Ναι, αυτό. Συνήθως πάνω σε αυτό το μοτίβο κινούνται οι Αμερικανικές Υπηρεσίες. Λένε ότι τα ήξεραν όλα και δεν έκαναν τίποτα. Αυτό που όμως το οποίο είναι το πιο σοβαρό από όλα, ένα συμπέρασμα που βγαίνει από όλο αυτό, είναι ότι για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε κατά πρόσωπο ο ισχυρός ηγέτης της Ρωσίας, που σημαίνει ότι μπορεί να αμφισβητηθεί. Και πολλοί δυτικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι είναι αρχή του τέλους του Πούτιν. Αν τώρα αυτό γίνει πραγματικότητα, μένει και να φανεί. Αλλά μια αχανής χώρα και μια υπερδύναμη και μια, όπως είπαμε, πυρηνική δύναμη, σαν τη Ρωσία, η οποία έχει εκτεθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο οικονομικό ζήτημα, γιατί οι επιπτώσεις του πολέμου ήδη είναι ορατές στην οικονομία και στην καθημερινότητα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό το οποίο μένει να συμβεί, αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί, είναι. Θα είναι αλλαγή ηγεσίας, θα βγει ένας πιο σκληρός επάνω, θα φύγει ο Πούτιν και θα αλλάξει προς το καλύτερο η Ρωσία. Αυτά όλα μένουν να φανούν. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδος. Υπάρχει μια σιγήνη θείος, πολύ επικίνδυνη, που μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερους κλειδονισμούς και στη Ρωσία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εμείς είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε τι πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα. Ιουλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή εγώ σας ευχαριστώ. Καλό να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε τελείως την εκπομπή μας. Λίγο πριν μπορώ να μαγειρέψω, άκουγα τώρα που συζητάγαμε για τη Ρωσία και τον Πούτιν και θυμήθηκα που διάβαζε όλο το Σαββατοκύριακο ότι ο Χάρη είχε ωραίες ιδέες με το Spotify, πολύ, με Netflix. Λέει, άλλη δουλειά δεν είχε ο Πούτιν. Από αυτούς θέλω να πάρω συνέντευξη εγώ. Ακριβώς. Άλλη δουλειά δεν είχε ο Πούτιν, όπως ακούμε. Θα ήθελα να πάει να ανοίξει την ψυχούλα του στο Χάρη. Μα αυτό ήθελε ο Χάρη. Λέει, να μιλήσουν για ψυχικά τραύματα, παιδική ηλικία κτλ. Όλα αυτά τα λες με αφορμή την απόλυσή του με λίγα λόγια. Δηλαδή, από το Spotify. Τη βία ρίξη από το Spotify και από το Netflix. Κλωτσιδών. Από το Spotify κλωτσιδών, διότι πραγματικά οι ιδέες και η συμφωνία που αφορούσε 20 εκατομμύρια δολάρια ήταν να παραδοθούν δύο podcast. Του Χάρη δεν παραδόθηκε ποτέ. Αφορούσε όλες αυτές τις ιδέες να μιλήσει για τα ψυχικά τραύματα με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, με τον Πάπα Φραγκίσκο. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Αυτά, είχε, είχε πει ότι αυτό. Είχε μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς. Έχω και εγώ κάτι. Όπως όταν ήμουν μικρό, σου θέλω να φέρω στο πάρτι που όλοι να έρθουν όλοι οι συμμαχητέ μου και έλεγα θα έρθουν τα χειδακτηλουργοί, μάχη. Έτσι. Αυτέ ήταν οι ιδέε το οποίο δεν το. Δεν το λένε τίποτα ταμπλόιτζ. Ο Bloomberg το έβγαλε αυτό και η Μέγαν Μάρκλ, η οποία είχε παραδώσει κάποια επεισόδια από το podcast τη, ο οποίο μάλιστα είχε φιλοξενήσει τη Σέρινα Βίλιαμ, τη Μαράια Κάρε. 12 γίνανε όλα και όλα. 20 εκατομμύρια για 12. Κάπω δεν κάθεται. Πόσο είναι ακριβοπληρωμένο λογαριασμό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο υπεύθυνο του Spotify για τα podcast, τον Bill Simmons, θέλω να σου πω ότι είναι φωτιά και λαύρα για αυτό το ζευγάρι. Και αυτό δεν είναι ωραίο τρόπο που μιλάει όμως. Δηλαδή να μιλάς για κάποιους με τους οποίους συνεργαζόσουν μέχρι τέσσερις, εκπροσωπείς μια τεράστια εταιρεία και βγαίνεις και βρίζεις. Ναι, αλλά κάπως δεν μου αρέσουν αυτά. Φαντάζομαι ότι θα έχει περάσει. Εμένα. Ό,τι και να έχουν περάσει. Μπείτε τα μέσα. Δεν μπορείς να βρίζεις δημόσια. Ναι. Δεν είναι ωραία πράγματα. Φυσικά και λέει ότι μια μέρα πρέπει να πιω για να σας πω την ιστορία μου με αυτούς τους απατεώνες. Έτσι ακριβώς σου χαρακτηρίζει. Θα πατέρα σου χάρη και μέγκα, αλλά χρειάζεται και παραγγελία. Παναγία μου. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ σε εμάς τα ωραία γαλάζια μας νερά που βουτάει ο Τόμ Μπρέιντι από τη σκαφάρα στην οποία οργώνει τις ελληνικές θάλασσες και έχει μαζί και τα τρία παιδιά του, τα δύο από το γάμο του με τη Ζιζέλ και τον 15χρονο γιό του από τον γάμο με την Μπριτζέτ Μόιναχάν. Πού είναι εδώ το λόγο. Αν και βλέπω Αιγαίο θα είναι, γιατί δεν βλέπω πολύ πρασινάδα. Βλέπεις την ξέρα από πίσω. Ναι, ναι, κάπου δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακριβώς σε κάποιο υπέροχο κυκλαδίτικο προφανώς νησί. Του ασκήσαν λίγο κριτική για το ότι τα παιδιά πηδάνε από πάρα πολύ ψηλά και τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή, να την πάσουμε τη θαλαμιγό. Πρόσεχε.
να κατεβάσουμε κανέναν όροφο για να μην ευχαριστηθούν. Κάτσε ρε, τα δούλεψε ο άνθρωπος τα λεφτά. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ένας άλλος πάρα πολύ γνωστός μας αγαπημένος ηθοποιός, ο Τόμ Κρούζ φυσικά, αποθεώνει την Ελλάδα σε Έλληνα δημοσιογράφο και λέει από πού είσαι από την Ελλάδα, τη λατρεύω την Ελλάδα, έχει καταπληκτικό φαγητό και υπέροχους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι η στιγμή ότι έβαλε πρώτα το φαγητό, δεν ξέρω πώς σας ακούστηκε σας, αλλά εγώ ας πούμε το πρόσεξα, λέω είπε πρώτα το φαΐ, δηλαδή από όλη την Ελλάδα πρώτα το φαΐ του μείνε. Κάτι θα σκεφτεί, ωραία είναι η κουζίνα μας. Μακάρι να έρθει. Αλλά τα τέλος πάντων. Με πίτα μουζάκα και τέτοια. Στείλω μηνυματάκι κι αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Θοδωρή μου. Ναι, έχουμε να πούμε για τον Elvis Presley σήμερα. Presley, όπως τον λένε. Και δύο θέματα. Θα ξεκινήσω εγώ και θα πάρει η Κάλια τη σκυτάλη. Γιατί το ένα είναι για την ταινία Priscilla που ετοιμάζει η Σοφία Κόπολα. Θα τη δούμε, όπως βλέπω εδώ, τον Οκτώβρη αυτής της χρονιάς. Μόνο αυτό δεν είχαμε δει. Θέλω να πω ότι τον Elvis τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται ταινία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Με τη σύζυγό του όμως δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανείς, παρά όχι, μόνο όσο χρειάζεται να μπει μέσα στην ταινία του ίδιου, του πρωταγωνιστή, γιατί ο Presley είναι. Είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Λίζα Μαρή, η οποία έχασε τη ζωή της πρόσφατα, από τότε που ήταν παντρεμένη με τον Nicolas Cage, σας θυμίζω, και τον Michael Jackson. Αλλά η Priscilla είχε κατά κάποιο τρόπο αναλάβει ένα ρόλο προστατευτικό για την κόρη και για την περιουσία του Presley, παρότι χωρισμένη πάντα ήταν μαζί, πάντα διαφύλαται, ας το πούμε έτσι, την παρακαταθήκη. Και τώρα κατά κάποιο τρόπο η Σοφία Κόπολα, σας θυμίζω, είναι η κόρη του Francis Ford. Επιτυχημένη και με δικιά της πορεία. Εννοείται, με μια καλλιτέχνης με δική της υπογραφή και με ένα δικό της τρόπο να πλησιάζει τα θέματα της και τις γυναίκες μέσα από τα θέματα της, θα κάνει μια ταινία που δεν ξέρουμε την πρωταγωνίστρια. Έχει μιλήσει καθόλου για αυτό. Δηλαδή έχει πει γιατί σκέφτηκε να κάνει αυτή τη γυναίκα. Θέλω να πω αυτή τη γυναίκα, άμα τη σκεφτεί και ξεχάσει αυτά που τώρα ακούγονται, τις διαφωνίες που έχει με την εγγόνα της για το ποιος θα κληρονομήσει την κόρη της και όλη την περιουσία που έχει στο όνομά της. Δεν σε απασχολούσε αυτή η γυναίκα η οποία έχει χάσει τον άντρα της ήδη 40 χρόνια. Οπότε ο Presley έχει κάνει μια καριέρα που εντάξει, ακόμα και σήμερα και πάντα και τα επόμενα χρόνια θα τρέχουν τα τραγούδια του και ό,τι αφορά αυτόν τον ίδιο. Αλλά αυτή τη γυναίκα πώς τη σκέφτηκε τώρα να την κάνει ταινία. Πολύ με ενδιαφέρει το σκεπτικό της. Θα είναι η αντίστοιξη, η άλλη όψη του καθρέφτη του Elvis, ας το πούμε έτσι, της ταινίας που είδαμε πάνω στον Elvis Presley, όπου ο ρόλος της Priscilla ήταν λίγο πιο συμπληρωματικός. Επειδή είναι η Σοφία Κόπολα, σίγουρα θα τη δει διαφορετικά. Για μένα είναι από τις αναμενόμενες ταινίες ακριβώς για αυτό το λόγο. Και μάλιστα γιατί δεν είναι πολύ ορατή η Priscilla τόσα χρόνια. Επίσης, πάντα είναι στην επικαιρότητα με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, τώρα μάθαμε ότι η περιουσία, το estate του Presley, πηγαίνει στην εγγονή, τη Riley Keough, η οποία είναι και σκηνοθέτης. Έχω δει μια ταινία της πέρσι στις Κάνες, πολύ ενδιαφέρουσα, και ηθοποιός, είχε έρθει και στην Ίδρα να κάνει γυρίσματα για μια τηλεοπτική σειρά. Ενώ η Priscilla είπε, εγώ αποσύρωμαι, τέλος πάντων έγινε μια εξοδικαστική, δεν ξέρω τι, και είπε, οκ, okay, πηγαίνουν αλλού. Και ήταν εντάξει με αυτό. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά έχουμε το τρέιλερ όπου είναι γνωστός αυτός που θα παίξει τον Elvis. Είναι ο Jacob Elordi που τον ξέρουν αυτοί που βλέπουν πολυτηλεοπτικές σειρές από το Euphoria. Για να δούμε. Kylie Spain. Περισσότερο σαν teaser μοιάζει. Αυτό δεν καταλάβαμε και πολλά από τις προθέσεις της Σοφία Κόπολα. Πότε θα βγει? Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, θα τα πούμε την επόμενη σεζόν. Η Priscilla. Αυτό πάντως που συζητιέται. Τη θυμάσαι ότι ήταν κωμική ηθοποιός και έχει παίξει τρελές σφαίρες? Όχι, βέβαια. Και στις δύο. Βέβαια. Καθόλου δεν την έχω στο μυαλό μου. Με το λες και αλήθεια. Βεβαίως. Και έχει και την περίφημη σκηνή που ανεβαίνει τη σκάλα και τη λέει Nice Beaver και κατεβάζει ένα κάστορα και λέει Thank you, I just edit stuff. Όσοι ξέρουν αγγλικά.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τελευταίο διάστημα και συζητιέται και μάλλον έχει να κάνει με αυτό που έρχεται στο Netflix και θα μας μιλήσει τώρα η Κάλια μας. Έχει να κάνει με τον Elvis και τη σχέση του με τα νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, ακόμα και για την Πρισσίλα που λέμε τώρα, η Πρισσίλα, να θυμηθούμε ότι όταν ξεκίνησε η σχέση του, ήταν ένα κοριτσάκι 14 χρονών. Ανήλικα. Θα μου πεις. Άλλη εποχή τότε. Τότε τα παιδιά, μπορεί τα κορίτσια να τα παντρεύανε και 15 χρονών, και 16 και 17. Σήμερα όλη η κοινωνία έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουμε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι θα δούμε, δεν ήταν η μόνη περίπτωση που λες ο Elvis ερωτεύτηκε μια κοπέλα, την παντρεύτηκε μικρή, ξεμικρή, την παντρεύτηκε, προχωρήσαν μαζί, κάναν οικογένεια κτλ. Μάλλον από αυτά που θα δούμε. Υπάρχει μοτίβο. Ότι... Ναι. Για πες μας, Κάλια μου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Η Πρισσίλα ήταν 14 όταν γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στη Γερμανία. Εκείνος ήταν 24 και αυτό ανοίγει μια σειρά από ερωτήματα. Για παράδειγμα, η κουλτούρα της ακύρωσης μπορεί να είναι αναδρομική. Υπάρχει Me Too για τους νεκρούς. Μπορείς να δικάσεις έστω και ηθικά ένα σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος όμως 45 χρόνια μετά το θάνατό του και 60 τόσα και βάλε, μετά από την εποχή από την οποία πιθανότατα μπορεί να έχει διαπράξει ανάρμοστες ή και αξιόπινες πράξεις. Και έχει σημασία τελικά το χρονικό πλαίσιο όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θέτει το ντοκιμαντέρ Elvis's Women, οι γυναίκες του Elvis που βγήκε στο Amazon Prime και εξερευνά μια από τις σκοτεινές σελίδες στην προσωπική ζωή του βασιλιά, που είναι οι σχέσεις του με τις ανήλικες θαυμαστριές του. Ο Elvis φυσικά δεν ήταν ο μοναδικός στάρ που είχε σχέσεις με κορίτσια, πολύ νεαρά κορίτσια. Πιθανότατα μέσα στα χρόνια να έχουν υπάρξει πάρα πολύ μουσική, καλλιτέχνες κλπ. Εκείνος όμως είχε μια σταθερή προτίμηση στις ανήλικες και μάλιστα στις πολύ μικρές, 13, 14, 14 μάλλον ήταν η μαγική του ηλικία, όπως έλεγε. Έχει σημασία αν ήταν ή όχι βίος ή καταχρηστικός ή αρπακτικός. Γιατί από ό,τι φαίνεται στο ντοκιμαντέρ που μιλούν 19 γυναίκες, δεν ήταν. Αλλά μπορούμε να το κρίνουμε εμείς αυτό σήμερα. Ότι δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους. Ναι. Ότι τις φλέρταρε και τις ήθελε γύρω του, αλλά ότι δεν ολοκλήρωνε μαζί τους. Έχει όμως τελικά σημασία αυτό. Θέλετε να δούμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν ζούσε σήμερα ο Elvis, πόσο χρόνο θα ήταν, 90 χρονών, ας πούμε. Ναι, θα ήταν 15. Το 35 είχε γεννηθεί. Ναι, το 55 ήταν 20 χρονών. Ναι, θα ήταν. Θα ήταν περίπου 90-95 χρονών. Ο Elvis ζει. 80. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο. Going through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική, ο θρύλος του rock and roll, ο Elvis the Pelvis. Ένας λευκός με μαύρη φωνή, πρόσωπο αγγέλου και ένα σώμα έκρηξη, που ανατείναζε τον ασφικτικό συντηρητισμό της μεταπολεμικής Αμερικής. Ο βασιλιάς. Αλλά όπως φαίνεται για όλους πια, κοινούς θνητούς ή όχι, έρχεται η ώρα της κρίσης. Ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο Elvis Women, οι γυναίκες του Elvis που προβάλλει το Amazon Prime, εξερευνά μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της προσωπικής ιστορίας του βασιλιά. Τις σχέσεις του με τις ανήλικες θαυμαστριές του. Ήταν άραγε φυσιολογικές, εντός εισαγωγικών, οριακές, παραβατικές. Αγαπάμε τον Elvis Presley τόσο πολύ που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τα σοβαρά ελαττώματά του, σημειώνει η Ελένα Νάς, μια από τις βιογράφους του Presley. Στις μέρες μας, προσθέτει, ο Star πιθανότατα θα μοιραζόταν ένα κελί με άλλους αστέρες της showbiz που εκτείουν ποινή φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται και μιλούν 19 γυναίκες. Γυναίκες που ήταν ανήλικες έφηβες όταν είχαν σχέσεις με τον Πρίσλεϊ. Η Πρισσίλα Πρίσλεϊ δεν είναι ανάμεσά τους. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, Μπάρμπαρα Σίρερ, όλες αυτές οι γυναίκες είναι ακόμα ερωτευμένες με τον Elvis. Καμιά τους δεν έχει τύψεις, καμία δεν νιώθει πως εξαναγκάστηκε να κάνει κάτι που δεν ήθελε. Όλες τους θα το ξανά έκαναν. Η ίδια προσθέτει πως στην πλειοψηφία τους οι σχέσεις του Elvis με τις ανήλικες φίλες του δεν είχαν τόσο να κάνουν με το σεξ, όσο με το παιχνίδι, τη συντροφικότητα, τα ρομαντικά φιλιά, τα αγγίγματα. Δεν ήταν βέβαια πάντα έτσι. Η Kay Wheeler θυμάται πως μετά την ορμία της με τον Elvis, εκείνος της είχε ζητήσει να τον περιμένει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Μπήκε μέσα σαν τον Godzilla. Άρχισε να με φυλάει, να με αγκαλιάζει. Σε όλη μου τη ζωή ήθελα να βρεθώ με τον Elvis και τη στιγμή που τον έχεις μπροστά σου υπάρχει ένα πράγμα που θέλεις να κάνεις. Να φύγεις για να σωθείς, γιατί βλέπεις πως κινδυνεύεις. Η Frances Forbes από το Tennessee ήταν 14 όταν γνώρισε τον Elvis, εκείνος ήταν 22. Είχε μόλις μετακομίσει στην Graceland. Πήγα εκεί με μια φίλη που τον είχε ήδη γνωρίσει. Με ρώτησε ποια ήμουν. Ήμασταν στην πύλη. Μπήκε μέσα και μετά έστειλε το αυτοκίνητο πίσω και για τις δυο μας. Με έλεγε «Μικρή Frances».
του άρεσαν τα νέα κορίτσια. Σύμφωνα πάντως με τη Forbes, τα ξενύχτια του Elvis ήταν εντυπωσιακά αγνά. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά ούτε αλκοόλ. Απλά κάναμε παρέα, όπως κάνουν οι έφηβοι. Μερικές φορές παίζαμε μπάντμιντον. Ακούγαμε πολύ μουσική. Σχεδόν κάθε βράδυ ο Elvis τζάμαρε για περίπου μία ώρα τραγουδώντας το πιάνο. Ήταν σαν να είχες τη δική σου ιδιωτική συναυλία. Η Frances ήταν ένα από τα πολλά κορίτσια της πύλης. Ξετρελαμένες έφηβες μαθήτριες που ξεροστάλιαζαν έξω από τις πόρτες της φρεσκοαγορασμένης Graceland, ελπίζοντας σε μια πρόσκληση για τα πάρτι που διοργανώνονταν μέσα. Και συνήθως η πρόσκληση ερχόταν. Το περιβάλλον του Elvis, η διαβόητη μαφία του Memphis, φρόντιζε να έχει πάντα αυτές που ήθελε. Νεαρές, μελαχρινές, με όμορφα μάτια. Ανέγκυχτες. Καθυλωμένος σε μια περίεργη διαρκή εφηβεία λόγω της περίπλοκης σχέσης με τη μητέρα του Gladys, ο Elvis προτιμούσε τα μικρά κορίτσια, τα μικρά του κερασάκια, όπως συνήθιζαν τις αποκαλεί. Τις προτιμούσε στα 22 του. Και δυστυχώς συνέχιζαν να τις προτιμά και στα 40 του. Σύμφωνα με τη Susan Finstad, συγγραφέα της βιογραφίας της Priscilla Presley Child Bride, που υπήρξε η αρχική έμπνευση για το ντοκιμαντέρ, η προτίμηση του Elvis στις νεαρές μαθήτριες ήταν εξ αρχής προβληματική. Θα μπορούσε να τον είχε στείλει φυλακή. Ο τερεθολής αδελφός του Presley, David Stanley, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να δηλώνει πως ο Elvis αυτοκτόνησε επειδή τον κατέτρωγαν οι ανησυχίες πως οι σχέσεις του με τις ανήλικες θα δημοσιοποιούνταν. Ο Elvis αγαπούσε πολλές γυναίκες, αλλά καμία δεν πλησίαζε τη λατρεία του για τη μητέρα του, εξηγεί η σκηνοθέτης Barbara Shearer. Στην ουσία ήταν ένα χαμένο αγόρι που δεν συνήλθε ποτέ από το θάνατο της Gladys. Ολόκληρη η ζωή του και οι επιλογές του σε σχέση με την καριέρα του, τις ουσίες, τις γυναίκες, επηρεάστηκε από αυτό. Από την απώλειά της. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Είδατε λοιπόν πως σας λέω πως η εποχή σχετικοποιεί τα πράγματα. Βέβαια δεν μπορείς να τα σχετικοποιήσεις και πάρα πολύ όταν στα 40 εξακολουθείς να θέλεις να βρίσκεσαι με μικρά κορίτσια, έτσι, σε όποια εποχή και αν συμβαίνει αυτό. Φυσικά. Υπήρχε μια ανισορροπία στις ερωτικές του σχέσεις, η οποία πραγματικά ίσως έχει τον πυρήνα στη σχέση με τη μητέρα. Όπως είδαμε και στην ταινία Elvis, ήταν καταλυτική σημασία η παρουσία της. Ό,τι έκανε, το έκανε κατά κάποιο τρόπο για εκείνη, για να της πάρει άλλη μια ροζ Cadillac. Επειδή τον επιζών από το θάνατο του διδύμου του, ξέρετε, είχε δίδυμη κύση, πέθανε το άλλο αγόρι και η μητέρα του είχε μια ιστερική προσκόλληση μαζί του. Τη φώναζε, με τα ξένια. Οπότε όταν αυτές οι σχέσεις δεν είναι σε μια καλή ισορροπία, δυσκολεύονται κιόλας μετέπειτα. Στη ζωή. Μάλιστα. Κάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ καλό. Πάω να παραλάβω υπουργείο, ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα σε πάμε σιγά σιγά και αργά αργά, Γιώργο μου. Πες μας μετά τις διαφημίσεις, με τι φαγητάρα ερχόμαστε. Σήμερα είναι θεματικό το φαγητό. Δηλαδή, θα δώσουμε ιδέες για τρία διαφορετικά σνακ που μπορεί να φτιάξει ο κόσμος και να πάρει μαζί στην παραλία. Είναι... Δηλαδή. Δηλαδή, έχουμε μια ωραία τονοσαλάτα, ένα σαντουιτσάκι με κοτόπουλο, βέβαια λίγο τσούλις edition, δεν είναι απλά πράγματα τώρα. Και ένα πολύ ωραίο γλυκάκι με τρία μόνο υλικά που τα λέμε energy ball, μας δίνουν ενέργεια, έχει ενδοκάρι εδώ μέσα, έχει κάσιους, έχει καρύδια, έχει μέλι. Για... Ας το, μην πεις άλλα. Σταματάω. Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε αμέσως μετά να φτιάξουμε αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες, να τις μάθουμε να τις κάνουμε κι εμείς και να σας πω ότι αμέσως μετά τον Γιώργο θα έχουμε την τελευταία εμφάνιση της φετινής σεζόν, του χρόνου θα συνεχίσουμε κανονικά, της Ένας Κανδαράκης, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα δείτε σε λίγο. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι. Είπαμε προηγουμένως ότι θα σας δώσουμε ιδέες για πολύ εύκολα σνακ για να ετοιμάσετε πριν πάτε στην παραλία. Είναι συνταγές του πεντάλεπτου, είναι συνταγές τις οποίες τις τυλίγετε με αλουμινόχαρτο, τις βάζετε τσαντούλα και πάτε να δροσιστείτε. Είναι και για παιδιά και για τους μεγάλους και γενικά θα σας δώσω διάφορες ιδέες εδώ πέρα. Θα παίξουμε ωραία μπαλίτσα, έχουμε και γλυκό και αλμυρό, οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας σνακ που θα είναι στην ουσία ένα μπουρίτο. Θα βάλουμε τορτίγια, το κάνουμε σάντουιτς και θα βάλουμε μέσα σαλάτα με τόνο. Τι καλύτερο να είσαι στην παραλία και να απολαμβάνεις μια δροσερή σαλάτα με τόνο που θα βάλουμε κάποια λαχανικά μέσα και πραγματικά πιστέψτε με, η γεύση είναι τρομερή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρετε τόνο, τον οποίο έχουμε, εγώ πήρα νερού, έχω βγάλει το νερό από μέσα και πάμε να του ρίξουμε μέσα
κάποια πραγματάκια τα οποία θα το κάνουν ακόμα πιο νόστιμο και πιο ενδιαφέρον τον τόνο μας. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο ψιλοκομμένο αγκουράκι τουρσί. Το αγκούρι τουρσί θα μας δώσει μια πολύ ωραία οξύτητα και αλάτι, γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε πάρα πολύ αλάτι μέσα στη σαλάτα, και υφή φυσικά. Συνεχίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο ή τριμμένο καροτάκι. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω τώρα, εσείς το βλέπετε εδώ πέρα, το έχω κάνει ωραίο ψιλοκομμένο, αλλά και τριμμένο να μου το βάλετε, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Συνεχίζω ρίχνοντας μέσα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, μισό κρεμμυδάκι μικρό, ή αν είναι πολύ μεγάλο βάλτε μου 1/4. Φυσικά το στοιχείο που θα μας το κάνει ακόμα πιο δροσερό ποιο είναι, λίγο λεμόνι ή λίγο λάιμ. Ό,τι έχετε σπίτι από τα δύο το βάζετε μέσα. Βάζουμε λοιπόν και χυμό από μισό λάιμ, και ο συνδετικός μας, το συνδετικό υλικό για όλα αυτά φυσικά είναι η μαγιονέζα. Δεν βάζουμε όμως πάρα πολύ μαγιονέζα. Θέλουμε να βάλουμε μαγιονέζα ίσα που να καλύψει όλα μου τα υλικά. Δεν θέλω, παιδιά, να πηγαίνω στη θάλασσα και να τρώω ένα βαρύ σνακ. Θέλω να είμαι ελαφρύς, ωραίος κύριος. Οπότε, όπως είναι, βλέπετε εδώ πέρα, έβαλα μόλις 2 κουταλιές της σούπας και βλέπετε, κατευθείαν η μαγιονέζα έρχεται και αγκαλιάζει όλα τα υλικά και μας κάνει ένα υπέροχο μείγμα. Μπορούμε τώρα εδώ πέρα να βάλουμε λίγο μαϊντανό ή λίγο σχοινόπρασο μέσα στην. Το σχοινόπρασο, για όσους δεν το ξέρουν, έχει μια ελαφριά επίγευση κρεμμυδιού, αλλά του φρέσου κρεμμυδιού. Μην φοβηθείτε ότι θα μυρίζετε κρεμμύδι αφού το φάτε. Ανακατεύουμε και αυτή, παιδιά, είναι η τονοσαλάτα μας. 4-5 υλικά, πόσο μου πήρε μπροστά στα μάτια σας. Είπα, σας κάνω συνταγές που θέλουν μόλις 5 λεπτάκια για να γίνουν. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το σαντουιτσάκι μου. Θα βάλω λίγο λάχανο, λίγο iceberg βάζω εγώ, γιατί. Για να έχω μια τραγανή υφή καθώς τρώω όλο το σάντουιτς μου. Και όπως είναι τώρα, πάμε να βάλουμε αυτήν την υπέροχη σαλατούλα πάνω από το iceberg. Το βλέπετε εδώ πέρα και λίγο ακόμα. Μη φοβάστε που έχει μαγιονέζα με τη ζέστη, δεν θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξάλλου η τσάντα σας θα είναι κάτω από την ομπρέλα, οπότε μη φοβάστε γι' αυτό. Τα έχω σκεφτεί όλα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τα σκέφτομαι όλα. Γιατί ο τηλεθεάτης. Ότι έχει απορίες ο τηλεθεατής εδώ πέρα, είμαστε για να τις λύνουμε. Δεν είμαστε για να δημιουργούμε απορίες, φίλες και φίλοι. Συνεχίζω. Πάμε να τη λήξουμε τώρα. Κοιτάξτε τι κάνω. Με τα δύο αυτάκια τα κλείνω προς τα μέσα και με το χεράκι μου κλείνω, 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 κλείνω. Βλέπετε έτοιμο το μπουρίτο. Θα πάρω και ένα μαχαιράκι να δούμε τον εσωτερικό κόσμο. Άμα θέλουμε το ψήνουμε. Και όπως βλέπετε μέσα, το μπουρίτο είναι έτοιμο, ωραίο σαντουιτσάκι να το πακετάρετε για την παραλία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο. Που το επόμενο έχει μια ιστορία δίπλα του, καθώς ήταν το αγαπημένο σνακ της βασίλισσας Ελισάβετ. Φυσικά, αυτό το σαντουιτσάκι θα κάνουμε με το κοτόπουλο. Λέγεται coronation. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να λέτε τώρα. Καθώς coronation τι σημαίνει? Στέψη. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι θα κάνετε και πώς φτιάχνετε. Είναι πεντανόστιμο και δεν φαντάζεστε πώς με 4 υλικά μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο σάντουιτς με κοτόπουλο. Βρασμένο κοτοπουλάκι, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει, είναι μέσα ήδη στον μπολ μου. Θα προσθέσω μέσα πολύ λίγο κάρι. Πολύ λίγο. Τόσο είναι αρκετό. Συνεχίζω ρίχνοντας μέσα μέλι. Εδώ, παιδιά, σε αυτή τη συνταγή θέλουμε να είναι ελαφρώς γλυκό και ελαφρώς να καταλαβαίνουμε το κάρι, να παίζει αυτή, το κάρι είναι λίγο πιο spicy, έρχεται και το μέλι που το κάνει πιο γλυκό και υπάρχει μια ισορροπία όταν το τρώμε που πραγματικά είναι ανυπέρβλητη. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε λίγο ακόμα μελάκι, θα προσθέσουμε φυσικά αλάτι και πιπέρι, όπως είμαστε εδώ, αλατάκι και περάκι, και φυσικά πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα, λίγη μαγιονέζα, πάλι λίγη, 1,5-1,5 κουταλιά της σούπας περίπου με 2. Λίγο μαϊντανό μέσα ή κόλιανδρο, για αυτούς που τους αρέσουν ο κόλιανδρος, και ανακατεύουμε. Αυτό είναι, λέγεται συνταγή κανονικά, coronation, βλέπετε, δεν θέλει ούτε αυτή πολύ πώς το λένε, μαγιονέζα, αλλά εδώ πέρα λίγο παραπάνω πιπεράκι το σηκώνει, γιατί το μέλι, δεν θέλω να επικρατήσει το μέλι, έτσι, οπότε βάζω λίγο παραπάνω μελάκι, θα ρίξω λίγη παραπάνω μαγιονέζα και ανακατεύω. Πώς σας φάνηκε αυτό, ωραίο? 4 υλικά έβαλα, τι να κάνω ο άνθρωπος. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς γίνεται. Εδώ τι θέλετε? Ψωμί του τόστ, αγαπημένοι μου φίλοι, ούτε ψωμιά ιδιαίτερα, ούτε τίποτα. Είπαμε, σνακ παραλίας κάνουμε. Εύκολα σνακ για να τα φτιάξει ο καθένας και να το παίζετε γκουρμεντιάριδες στην παραλία, γιατί βλέπετε την εκπομπή μας. Έτσι, θα τα λέμε κι αυτά. Θα τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Λίγο ψωμάκι του τόστ, το οποίο εγώ έχω κόψει τις άκρες.
Αυτό είναι στην δική σας ευχέρεια. Εμένα, εγώ θέλω να είναι μαλακό. Γι' αυτό τις έχω κόψει. Και όπως είμαστε λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα καλά. Η μυρωδιά είναι τρομερή. Βάζουμε λίγο από το μείγμα μας, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Λίγο από το μείγμα μας μέσα εδώ, σκεπάζουμε με το άλλο ψωμάκι. Αυτό παραδοσιακά δεν θέλει ψήσιμο, Σάβα. Δεν θέλει ψήσιμο, αυτό τρώγεται έτσι, το κόβετε στη μέση και έχετε έτοιμο coronation, φίλες και φίλοι. Ορίστε, αυτό έτρωγε η Βασίλισσα και έκανε κορμί φιδίσιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τελευταίο μας snack. Αυτά λέγονται. Αυτά λέγονται στην ουσία energy balls, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, μπαλάκια στα οποία έχουν μέσα υλικά που μας δίνουν ενέργεια. Και τι μας δίνει ενέργεια, αγαπημένοι μου φίλοι, το μέλι, η ξηρή καρπή και το φυστικό βούτυρο. Αυτά είναι τα υλικά λοιπόν που θα βάλουμε μέσα στο energy ball. Να κάνω λίγο άκρη για να φέρω ένα μεγάλο ball που έχω από πίσω μου. Και κοιτάξτε εδώ πόσο πιο ακόμα εύκολα είναι τα πράγματα. Φυστικό βούτυρο, είτε το θέλετε με υφή, ή το crunchy που λέμε, ή απαλό. Βάζετε λοιπόν το φυστικό βούτυρο μέσα σε ένα μπολ, ούτε μίξερ χρειάζεται παιδιά, ούτε τίποτα. Θα προσθέσω μέσα ξηρούς καρπούς, τους οποίους έχω χόντρο κόψει. Τώρα εγώ σας δίνω κάσιους και καρύδια. Ο καθένας θα βάλει τον ξηρό καρπό που του αρέσει. Αλλά μην μου βάλετε σκέτο καρύδι, γιατί παιδιά το καρύδι είναι πικρό. Οπότε θέλουμε άλλο ένα ξηρό καρπό για να σπάσει. Το κάσιους καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχετικά γλυκό, ξηρός καρπός. Οπότε μην μου το βάλετε σκέτο το καρύδι, βάλτε με κάτι άλλο ή μην βάλετε καθόλου καρύδι. Συνεχίζω βάζοντας μέσα μέλα. Και αυτό που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή, παιδιά, είναι το ινδοκάριδο. Το ινδοκάριδο θα έρθει και θα μας δώσει μία υπέροχη επίγευση στο μπαλάκι μας που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε. Και αυτό που έχετε να κάνετε πολύ απλά είναι να ανακατέψετε όλο το μείγμα και μετά πλάθετε σε μπαλάκια όπως έχω κάνει εγώ στο τελικό. Δεν χρειάζεται ψυγείο, αυτό να το πούμε, δεν χρειάζεται καθόλου ψυγείο, δεν χρειάζεται καθόλου να σφίξει το συγκεκριμένο γλύκισμα. Είναι σούπερ υγιεινό, δεν έχει καθόλου ζάχαρη μέσα και τι καλύτερο το να έχετε μια ωραία γλυκιά απόλαυση στην παραλία όπου θα την απολαύσετε μαζί με την οικογένειά σας. Ελένη μου, νομίζω έχω δώσει ιδέες, Λενιό, τρομερές για σνακ παραλίας. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ό,τι μαγειρικό είχα το έδωσα εδώ. Άδωσες όλα, λέμε. Δεν έχεις αφήσει τίποτα. Αλλά κρατήσου, γιατί έχουμε και αυτήν και την άλλη εβδομάδα εκπομπή. Ναι. Οπότε οι ιδέες σου θέλουν να είναι αστήρευτες. Εννοείται. Έτσι. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, δεν θα μπορούσα να μην έχω εδώ κοντά μου, στην παρέα μας, στο σαλόνι μας, μια γυναίκα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, πρώτον γιατί τη σεβόμαστε από την θέση της στην επιστημονική πλευρά, αλλά κυρίως για τον τρόπο που μας περνάει όλα αυτά που εκείνη γνωρίζει και που εμείς στο μυαλό μας τα έχουμε, υπομορφή απορριών, κενών ή όχι γιατί κάπου πρέπει να τα διαβάσεις. Πολλές φορές στη ζωή μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε από τους άλλους, από εμάς, από τα λάθη, από τα σωστά, ακούγοντας άλλους ανθρώπους να μιλάνε. Έτσι κάπως σιγά σιγά μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε πώς πρέπει να προχωράμε στη ζωή, πώς πρέπει να ασφαλίζουμε τον εαυτό μας, τους δικούς μας ανθρώπους, πώς εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες και όχι μόνο. Και βεβαίως και πώς είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Αυτά όλα και άλλα πολλά ήταν τα θέματα που τα δύο αυτά χρόνια που βρίσκομαι στο Μέγκα είχα την χαρά να τα κάνω πολύ όμορφες συνομιλίες μαζί με την Άννα Κανδαράκη, με την οποία σήμερα θα ολοκληρώσουμε τις εμφανίσεις, παύλα συζητήσεις μας για τη φετινή σεζόν, αλλά από μόνη μου λέω και το ελπίζω ότι θα συζητήσουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις και στην επόμενή μας σεζόν. Με πολύ χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βρίσκω και τα καταφέραμε και σήμερα. Τα έχω στριμώξει λίγο, αλλά είμαι εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε θέματα που με νοιάζει λίγο να τα πάρουμε μαζί μας στη βαλιτσούλα μας. Όταν πάμε διακοπές, όταν κάνουμε αυτή την παύση. Και για να είμαι και ειλικρινής, θα ήθελα αυτά που θα κουβεντιάσουμε σήμερα να μην είναι μόνο που θα πάρουμε στη βαλιτσούλα μας, να είναι αυτά που θα διάσουμε και θα τα αφήσουμε πίσω και μακάρι να τα ξεχάσουμε και γενικά, και να είναι και πράγματα που θα τα πάρουμε όχι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά και για τους χειμώνες που θα έρθουν. Μάλιστα. Ποιο ήταν λοιπόν το θέμα συζήτησης που
επέλεξες σήμερα να κουβεντιάσουμε. Έχει να κάνει λίγο με τη φροντίδα του εαυτού. Πώς μπορούμε να μάθουμε να φροντίζουμε λίγο τον εαυτό μας. Γιατί υπάρχει μια παγίδα το καλοκαίρι. Το έχουμε ταυτίσει στο μυαλό μας με χαλάρωση, με ξεκούραση. Κι όμως και η κλινική εμπειρία και η βιβλιογραφία δείχνει πως είναι μια εποχή όπου φουντώνουν οι ψυχικές δυσκολίες, όπου είναι μια εποχή που αυξάνουν τα αιτήματα για ψυχική βοήθεια, που σημαίνει πως είναι μια περίοδος όπου βλέπουμε ψυχοσωματικά κρίση πανικού, βεβαίως. Να, τώρα ας πούμε με ξάφνιασες, γιατί όχι, όχι από την πλευρά που τα λες εσύ, ένας άνθρωπος που τα έχει σπουδάσει, που ασχολείται όλη τη ζωή, αλλά ανθρώπινα θα πω εγώ, από μικρότερη ηλικία, από την εφηβεία μου μέχρι και σήμερα, αν κάτι λέγαμε πάντα και συζητάγαμε είναι ότι αχ, ας πούμε, τουλάχιστον έχετε καλοκαιράκι και θα χαλαρώσουμε. Ή βγαίναμε από μια μακροχρόνια σχέση, λέγαμε, τουλάχιστον είναι καλοκαίρι, θα βγούμε, θα φλερτάρουμε ή θα δούμε τους φίλους μας, θα κυκλοφορήσουμε, πάλι αχ, θα το ξεπεράσουμε με έναν τρόπο λίγο πιο εύκολα. Η παγίδα είναι ότι φορτώνουμε πάρα πολλές προσδοκίες. Είμαστε ήδη στη μέση σε λίγο του καλοκαιριού και οι περισσότεροι δεν το έχουμε καταλάβει. Το λες έτσι. Να είμαστε και ειλικρινείς. Μας άγχωσες ήδη. Μα το ξέρω. Μ' αρέσει που το μήνυμα, να είναι κάτι αισιόδοξο. Αισιόδοξο θέλω να είναι, αλλά να λέμε και τις αλήθειες μας. Ναι. Οπότε πάμε να φορτώσουμε συνήθως μέσα σε 10 μέρες όλη την πίεση που έχουμε περάσει όλη τη χρονιά. Προσδοκούμε ουσιαστικά να αλλάξουν όλα μέσα σε 10 μέρες, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία μας, θα είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που θα ήθελα εγώ σήμερα να κουβεντιάσουμε θα είναι κάτι το οποίο να αποφύγω γενικεύσεις, να αποφύγω εύκολα τσιτάτα τα οποία πλέον οι ψυχοκαθοδηγητές τα λένε σε πληθώρα. Πιο πολλοί είναι αυτοί που υπόσχονται βοήθεια από αυτούς που ζητάνε τελικά. Να αποφύγουμε λίγο αυτό γιατί τελικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Διότι ακόμα και να τα ακολουθήσω κατά γράμμα, κάποιος θα μου πει 5 βήματα για την ευτυχία. Και τα ακολουθώ κατά γράμμα και δεν τα καταφέρω και νιώθω ακόμα χειρότερα. Λέω και τα έκανα και τελικά νιώθω και χειρότερα. Θα πούμε λοιπόν λίγο σήμερα κάποιες αλήθειες και ο καθένας θα τις προσαρμόσει στον εαυτό του. Τι είναι αυτό το οποίο έχει σημασία να δώσουμε προσοχή. Το πρώτο θα το δώσω λίγο σαν οδηγό. Θα προσπαθήσω να γίνω όσο πιο πρακτική μπορώ. Να σημειωθεί, έτσι θα προσπαθώ. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι ο χρόνος μας. Ο χρόνος μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Το λέει ο Ελίτης, είναι ο γλύπτης των ανθρώπων, αδίστακτος γλύπτης των ανθρώπων. Περνάει από πάνω μας και αφήνει σημάδια. Ας τον αξιοποιήσουμε, ας τον ευχαριστηθούμε. Και πώς θα τον ευχαριστηθούμε. Πρώτον, να σκεφτούμε πού τον αφιερώνουμε, σε ποιους ανθρώπους θέλουμε να δώσουμε ό,τι σημαντικότερο έχουμε που είναι ο χρόνος μας. Ας βάλουμε λοιπόν και αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, πού θέλω να τον δω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Μην χαθούμε σε αυτά τα πρέπει των συγγενών, τα πρέπει των φίλων. Θέλω. Δίνω ό,τι πιο πολύτιμο έχω, τη στιγμούλα μου. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι ο χρόνος που λέω εγώ εξωτερικός, πού τον αφιερώνω και ο εσωτερικός. Έχουμε μάθει να κάνουμε ατελείωτους εσωτερικούς μονολόγους, ατελείωτες αυτόματες σκέψεις που η μία πηγαίνει την άλλη. Από το τι έγινε στην τρίτη γυμνασίου μπορεί να σκεφτόμαστε τι λάθος είχα κάνει εγώ τότε, τι λάθος έκανα με τα παιδιά μου τότε, τι λάθος είχα κάνει τότε εγώ με τη σχέση μου 4, 10, 15, 20 χρόνια πίσω. Βουλιάζω στο πριν και χάνω εντελώς το τώρα μου. Οπότε θέλω να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει σημασία. Να μάθω λίγο να ακούω τη σκέψη μου και να την μπλοκάρω. Να λέω τώρα, όπα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό τώρα έχει αξία, έχει σημασία. Για να ακούσω λίγο, πού έχω φτάσει. Το βράδυ μας πιάνει. Πάμε να ξαπλώσουμε, πάμε να ξεκουραστούμε. Γι' αυτό εκεί ξεκινάει και το αχ. Και αρχίζει ένα πράγμα. Ναι, έχω ένα βάρος. Άρα, ο χρόνος μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Είτε λέγεται ο εξωτερικός χρόνος σε αυτόν που αφιερώνουμε, είτε λέγεται ο εσωτερικός. Άρα, το χρόνο μας ας τον βάλουμε πρώτο-πρώτο. Ο χρόνος μας είμαστε εμείς. Από πού σκρολάρουμε στο διαδίκτυο. Ώρες ατελείωτες. Πόσο χρόνο αφιερώνουμε εκεί. Και για να μην γίνω έτσι και πιο βαριά σε ανθρώπους που έχω δει να είναι στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους και πόσο πολλοί μου έχουν κουβεντιάσει ότι σκέφτομαι πόσο χρόνο έχω χάσει σε πράγματα και κυρίως σε ανθρώπους και σχέσεις που δεν ήθελα. Ας τον αξιοποιήσουμε το χρόνο μας. Πάω στο δεύτερο. Oh, ναι. Μια θεραπευόμενη μου έλεγε, ήρθε ένα καλοκαίρι, άλλη μια μάχη χαμένη, θα βγω στην παραλία για ακόμα μια φορά χοντρούλα με τα κιλάκια μου. Πάλι μια μάχη χαμένη. Ας ξεκινήσουμε από του χρόνου να σκεφτόμαστε από τώρα για του χρόνου. Γιατί να το δω, λέω έτσι. Γιατί να μην το δω ότι είναι ένα καλοκαίρι ακόμα που είμαι υγιής, που έχω τους ανθρώπους που αγαπώ. Οι σχέσεις μας είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, χρόνος και σχέσεις. Αυτά τα δύο είναι που μας καθορίζουν. Ας αρχίζω να αξιολογώ λοιπόν και να επανεκτιμώ τα αυτονόητα, αυτά που θεωρώ δεδομένα μέχρι να τα χάσω.
το έχω γράψει στο διαδίκτυο, στο Instagram. Αν σήμερα ξύπνησες και έχεις όλα όσα είχες χθες, πες ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε σε κάτι που έχει νόημα να τα αφήσουμε απ' έξω. Και είναι διπλό. Το ένα είναι η σύγκριση. Έχω μεγαλώσει μέσα στη σύγκριση, το έχουμε μάθει, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές εδώ, Ελένη μου, πόσο πολύ έχουμε εκπαιδευτεί να συγκρινόμαστε. Από μικρά παιδάκια, από το πόσους πόντους πήρες εσύ και ψήλωσες, έχουμε μάθει να συγκρινόμαστε. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι είναι συνήθως οι παρέες των διακοπών που συναντιόμαστε κάθε χρόνο σε χωριά, σε μέρη που πηγαίνουμε και αρχίζει το γνώριμο. Ποιανού παντρεύτηκε, ποια έκανε παιδί, ποιος πέρασε στις Πανελλήνιες, πάχινε μάλλον η κόρη. Δεν τελειώνει αυτό. Ας φύγουμε από το κομμάτι και της σύγκρισης με τους άλλους, και το διαδίκτυο δεν βοηθάει. Μπαίνουμε συνεχώς και βλέπουμε αστραφτερές φωτογραφίες, πώς όλοι είναι ωραίοι, αγαπημένοι, βρήκανε σύντροφο, χωρίσανε και είναι όλοι χαρούμενοι. Κανείς δεν διαφημίζει τις δυσκολίες του στο διαδίκτυο. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε ζόρια και δεν πειράζει. Άρα ας φύγουμε από την παγίδα του να μπω μέσα στο διαδίκτυο και να αρχίζω να με συγκρίνω. Και μαζί με αυτό... Μα τι να σε συγκρίνεις, να σε συγκρίνεις με μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποτυπώνει μια διάθεση εκείνης της στιγμής που μπορεί να μην είναι και αληθινή. Μπορεί να είναι και ψεύτικη. Το έχουμε μάθει τόσο πολύ. Τι να συγκρίνεις λοιπόν. Το έχουμε μάθει τόσο πολύ στην παρέα να είμαστε και να αρχίζει η μία να κοιτάζει την άλλη. Εκείνη είναι καλύτερη, εγώ έχω μεγαλώσει, έχω γεράσει περισσότερο. Ο σύντροφός είναι καλύτερος, εκείνη έχει περισσότερα χρήματα. Είναι πολύ ανθρώπινο, γιατί το έχουμε μάθει από πολύ μικρή, να μας προσδιορίζουμε με βάση τους άλλους. Πόσο συχνά έχουμε ακούσει την απάντηση, πόσο έγραψες, οι υπόλοιποι στην τάξη πώς πήγανε. Είναι το μαθημένο μας, τόσο πολύ μαθημένο αυτό. Για να αξιολογήσουμε αν κάτι είναι δύσκολο, το συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους. Ας αρχίσουμε λοιπόν λίγο-λίγο να βγάζουμε αυτή τη σύγκριση και μαζί με αυτό να βγάλουμε και την κριτική. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, έχουμε μάθει και να εισπράττουμε την κριτική, γιατί έχουμε μεγαλώσει μες στην κριτική. Κάποιος μας έχει μάθει να μας κρίνει συνέχεια, να τεντωνόμαστε όλη την ώρα, να προσπαθούμε όλη την ώρα και την ίδια στιγμή κρίνουμε εμείς τους άλλους. Το κάνουμε αυτό, αλλά κάποτε αυτή την κριτική την είχαμε μόνο όσον αφορά τον περίγυρό μας, κοντινό ή μακρινό. Τώρα αυτή η κριτική για κάποιους ανθρώπους, δηλαδή διαβάζω. Παρότι είμαι μέσα στο Instagram, δεν είμαι σε άλλα μέσα, διαβάζω πόσο πολύ κάποιες φορές γίνονται κάποιες ομάδες ανθρώπων σκληρή τρομακτικά, επειδή κάποιος έχει ανεβάσει μια φωτογραφία και κάτι θέλει να πει ή κάτι θέλει να κάνει, σε βαθμό που λες, έχουν μέσα τους τόσο φορτωμένο συναισθηματικά την ψυχή τους που θέλουν κάπου να τα βγάλουν όλα αυτά και τα βγάζουν σε κάποιον που έχει ανεβάσει κάτι. Δεν εξετάζω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που έχει κάνει, αλλά εκείνος το ανεβάζει. Οι υπόλοιποι όλα αυτά που λένε με πολλές φορές, ακόμα και με κατάρες, δηλαδή μένουν με το στόμα ανοιχτό. Τι λέω, Θεέ μου, τι γίνεται. Κάποτε λέγαμε γειτόνισσα που έλεγε το δικό της παιδί πήγε καλύτερα. Βρε, παιδί μου, κάνε κάτι. Και εσύ, να, είδες, πέρασε με το πρώτο, ξέρω εγώ, εκεί. Εμείς δεν αυτό. Ή πήρε καλύτερο. Είδες τι ωραίο αυτοκίνητο που πήρε η γειτόνισσα. Δεν ζούμε. Εμείς έχουμε ακόμα το παλιό. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα έχει δυσκολέψει. Η κριτική επί της ουσίας το βλέπω και στις ομάδες που κάνω και μιλάω και με τους συνεργάτες μου. Εκείνος ο οποίος θα δυσκολευτεί να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα, γιατί για να κρίνεις τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να βγεις απ' έξω. Η κριτική και ουσιαστικά η καχυποψία ότι τον βάζω τον άλλο απέναντι και τον κρίνω, σημαίνει ότι παράγει μοναξιά. Από μόνος έχεις βγει απ' έξω και αξιολογείς τους άλλους, γιατί νιώθεις αντίστοιχα ότι σε κρίνουν και οι άλλοι. Οπότε έχεις μάθει να είσαι μόνος σου. Αυτό πάλι ξεκινάει από παιδικά βιώματα. Και επειδή από πολύ μικρή μπορεί να έχω μάθει από ένα πάλι φωτοπό, ένα γονεϊκό βλέμμα, ότι δεν είσαι αρκετή και συνεχώς να έχεις μάθει να τεντώνεσαι και να προσπαθείς, μπαίνεις με πολύ αυστηρό τρόπο και στους υπόλοιπους και τελικά μένεις μόνος σου. Άρα θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Μακάρι να μπορέσω όσο πιο πολύ μπορώ, με πολύ ταπεινό τρόπο το λέω, να το βγάλουμε αυτό προς τα έξω. Ότι όταν μπαίνω στη διαδικασία να δω τώρα τι μου είπε, πώς είναι ετοιμένος, γιατί το λέει αυτό. Το βλέπουμε ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολύ. Και εγώ ακόμα μπορώ να εισπράξω ένα μήνυμα το οποίο να βγάζει μια έτσι δυσκολία του αποστολέα. Εκείνος τη βγάζει εκείνη τη δυσκολία. Θα μπω μέσα με μια κατανόηση. Έτσι. Η κατανόηση είναι το πρώτο βήμα στην αγάπη, είναι το πρώτο βήμα στη σχέση. Να τον καταλάβω. Αλλά όταν κάποιος μπαίνει μέσα με τέτοια κριτική διάθεση, θα μείνει μόνος του. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Όταν μπω στη διαδικασία με έναν αυτόματο τρόπο, με έναν μαθημένο τρόπο να κρίνω, ας προσπαθήσω να πω τώρα, ας μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει καθολική ευτυχία. Ο καθένας έχει να τη φτιάξει με τα δικά του υλικά. Δεν ξέρω τι τον κάνει τον άλλο χαρούμενο και δεν ξέρω κυρίως και τι κουβαλάει. Ας μην μπω στη διαδικασία να κρίνω και να κατακρίνω, γιατί δεν ξέρω ο καθένας τι είναι αυτό το οποίο κουβαλάει από πίσω. Όπως και ο άλλος δεν ξέρει τι κουβαλάω εγώ.
Άρα το κομμάτι της κριτικής, θα το πω στη βαλίτσα, στο αφήσουμε απ' έξω και μακάρι να το ξεχάσουμε και εντελώς. Σύγκριση και κριτική είναι δύο κομμάτια που τα αφήνουμε απ' έξω. Ένα άλλο που θα το πρότεινα, ας το βάλουμε σε μικρές δόσεις, είναι η νοσταλγία. Πάρα πολύ συχνά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν και να αρχίσουμε και να νοσταλγούμε. Τότε ήμουνα καλύτερη, αχ, τότε που, τότε αυτό, που ήμουνα με εκείνον, που αν είχα κάνει αυτό. Και χάνουμε είτε στη νοσταλγία, και μαζί με την νοσταλγία τι έρχονται, οι ενοχές. Τι λάθη έκανα, πώς θα μπορούσα να το είχα πάει αλλιώς. Οι ενοχές είναι το εθνικό μας συνέστημα, το έχω ξαναπεί. Φορτωνόμαστε με ενοχές από πολύ μικρή. Άρα, νοσταλγία και ενοχές πάνε χέρι-χέρι και τελικά τι χάνω, χάνω το σήμερα. Δεν βοηθάει η νοσταλγία. Και δεν βοηθάει και το κατηγορώ. Γιατί τότε έκανα αυτή τη λάθος επιλογή. Ήσουν σε φουρτούνα, έπρεπε να περάσεις απέναντι, έπρεπε να βρεις ένα κλαρί να πιαστείς. Μη σε κατηγορείς που το κλαρί είχε αγκάθια. Πιάστηκες από εκεί, πέρασες απέναντι, έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να περάσεις απέναντι. Μη σε χτυπάς που το έκανες με λίγο ατσούμπαλο τρόπο και βράχηκες και χτύπησες. Σημασία έχει ότι έχεις περάσει απέναντι, σήμερα είσαι εδώ και κάνε, θα το πω λίγο και πιο πρακτικά, κάνε και ένα zoom out. Αυτή είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Όσο πιο κοντά είμαστε σε ένα πρόβλημα, όσο πιο πολύ μεγενθύνουμε και παίρνουμε το μεγενθητικό φακό και πλησιάζουμε, τόσο πιο πολύ αυτό φαίνεται τεράστιο. Ας κάνω λοιπόν ένα zoom out, ας δω λίγο από μακριά, τελικά τι είναι τα σταθερά μου, τι είναι αυτά τα οποία έχω, τι έχω κερδίσει με κόπο και το έχω χτίσει και μου δίνει τη σταθερότητά μου. Αυτό ίσως αυτή τη στιγμή να με δυσκολεύει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είναι σίγουρο ότι θα το έχω ξεχάσει. Ή ακόμα και αν δεν το έχω ξεχάσει, γιατί είναι δύσκολο και μεγάλο, ας μην το μεγενθύνω. Είναι η άσκηση που την κάνουμε εμείς και οι θεραπευτές την κάνουμε. Zoom out. Όταν είμαστε μέσα και νιώθουμε ότι δυσκολευόμαστε πολύ, κάνουμε ένα zoom out, λίγο να το αξιολογήσουμε διαφορετικά και να επαναξιολογήσουμε τα υπόλοιπα που είναι σημαντικά μας. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό σε όλα αυτά τα οποία λέω, είναι να μάθουμε να μας μιλάμε με λίγη τρυφερότητα. Δεν έχουμε μάθει να μας μιλάμε. Εμείς τον εαυτό μας. Εμείς τον εαυτό μας. Να μας αγαπάμε δηλαδή, να μας φροντίζουμε λίγο παραπάνω. Επειδή το να μας αγαπάμε. Να μην είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Τι. Επειδή το να μας αγαπάμε είναι τεράστια κουβέντα και είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε συνέχεια λίγο. Η τρυφερότητα όμως είναι κάτι πολύ πιο πρακτικό, γι' αυτό και το λέω έτσι. Θα πω τώρα μια αλήθεια που ήμουν απ' έξω και είχα ξεχάσει τα σκουλαρίκια και τα είχα αφήσει στο αυτοκίνητο. Και λέω, αχ, το ξέχασα. Και λέω, έλα, έλα, νουλα μου, πήγαινε έξω στο αυτοκίνητο. Πήγαινε να πάρω. Μη σε χτυπάς πάλι. Δεν πειράζει. Ας μάθω και τα λόγια που χρησιμοποιώ στον εαυτό μου να έχει μέσα μία τρυφερότητα. Να μην μου μιλάω με τρόπο υποτιμητικό, με προσβλητικό. Πόσο συχνά ακούω θεραπευόμενους που μου λένε μια πρόταση και λένε, πήγε καλά, εντάξει, καλά. Λέω, πήγε καλά, γιατί το κλέβετε από τον εαυτό σας. Στο τέλος πάντα το παίρνω πίσω. Εντάξει, καλή είμαι, καλή. Τα, ας πούμε. Ας το ευχαριστηθώ λίγο στον εαυτό μου. Ας δώσω στον εαυτό μου, μη μου το κλέβω. Και να μάθω να μ' ακούω, να... ας βάλω και αυτό το μου. Έλα, κορίτσι μου, στον εαυτό μου. Από εκεί θα ξεκινήσω, γιατί έχω μάθει να με μαστιγώνω και να με χτυπάω. Με τρυφερότητα, ακόμα και το πιο δύσκολο, ας βάλω λίγες δόσεις τρυφερότητας. Θέλω να ξαναγυρίσω στο πρώτο κομμάτι που είπες, στο χρόνο. Ναι. Και θέλω να ξαναγυρίσω στο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε και ξεκινάμε να ασχολούμαστε με το χρόνο από τότε που είμαστε ακόμα μικρά παιδιά και λέμε. Το πρώτο που σκεφτόμαστε. Αχ, να έρθει το καλοκαίρι, τελειώσει το σχολείο. Ναι. Τελειώσει το σχολείο, αλλά περνάει και μια χρονιά. Μια χρονιά δικιά μας. Μια χρονιά. Και έτσι μεγαλώνουμε και έτσι προχωράμε. Θέλω να πω και σήμερα, στην ηλικία που είναι ο καθένας μας, πάλι λέμε: Πω, είναι δε και πόσο έχω πιεστεί. Τα οικονομικά, τα αυτά, το ένα, το άλλο. Αχ, να έρθει καλοκαίρι, τουλάχιστον να φύγω μια εβδομάδα να ξεκουραστώ. Μα περνάει ένας χρόνος. Ένας ολόκληρος χρόνος. Πόσα κυριακάτικα βράδια έχουμε χάσει αναπολώντας Παρασκευές. Σωστά. Το έχω γράψει έτσι ακριβώς. Πόσα κυριακάτικα βράδια έχουμε χάσει και τη λέμε, όχι, Κυριακή βράδυ. Δεν υπάρχει Κυριακή βράδυ, υπάρχει κατευθείαν Δευτέρα πρωί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Κυριακή βράδυ έχει τεράστια αξία. Η κάθε μέρα έχει τεράστια αξία. Και έχει σημασία να τη τη δώσουμε πριν φύγει. Είμαστε πολύ μαθημένοι είτε στο πριν, να σκεφτόμαστε το πριν, είτε να αγχωνόμαστε για το μετά. Να προετοιμαζόμαστε για το μετά. Όχι, έχει μια πολύ μεγάλη αξία να δώσουμε χώρο και χρόνο σε αυτό που συμβαίνει τώρα, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Και σε αυτό πάλι δεν βοηθάει το διαδίκτυο.
πόσο στιγμές χάνουμε με το να είμαι κάπου αλλού και να είμαι διαδικτυωμένος και να είμαι κάπου αλλού. Γι' αυτό το λέω ότι ας προσπαθήσω να εμποδίσω και να επεξεργαστώ τη σκέψη μου. Αυτή τη στιγμή τι κάνω, πού βρίσκομαι, με ποιον μιλάω, πόση σημασία έχει αυτό που κάνω εγώ τώρα με αυτόν τον άνθρωπο που κάνω τώρα. Όμως επειδή οι ρυθμοί μας και οι εποχές που έχουν αλλάξει είναι τρελές, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει ο καθένας, ακόμα και αυτοί που σε μια συγκεκριμένη περίοδο δεν εργάζονται και κάνουν άλλα πράγματα. Κάνουν πράγματα. Επειδή λοιπόν ο χρόνος πραγματικά τρέχει και η ζωή επίσης τρέχει, αυτή τη στιγμή που λες να τη ζούμε, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα μέσα στη μέρα, πρέπει να κρατήσουν ένα κομματάκι χρόνου για τον εαυτό τους. Γιατί θα σου πούν, μα δεν γίνεται αυτό, Ελένη μου. Έχεις να κάνεις αυτό, εκείνο το. Πώς, δηλαδή, τι σημαίνει για τον εαυτό μου κρατάω χρόνο. Και δεν εννοώ για να πεις ότι εγώ κάθε μέρα θα δίνω 2 ώρες για να πηγαίνω βόλτα. Ξέρω εγώ, 1 ώρα για να πηγαίνω βόλτα. Γιατί όχι. Ρε, παιδί μου, μπορεί να είναι το οτιδήποτε θέλω να πω. Ναι. Για άλλον μπορεί να είναι γυμναστική, για άλλον μπορεί να είναι συγκέντρωση, για άλλον μπορεί να είναι 1 ώρα ύπνου, για άλλον μπορεί να είναι θέλω να μιλάω στο τηλέφωνο με την κολλητή μου για να λύνω τα προβλήματά μου. Ό,τι είναι για τον καθένα, αλλά μέσα στη μέρα δεν νομίζω ότι σκεφτόμαστε τις πρώτες θέσεις, τέλος πάντων, τις σκέψεις μας. Αυτό που πρέπει να δώσουμε και σε εμάς σαν καύσιμο για να ευχαριστηθεί λίγο και το μέσα μας και να βγούμε με άλλη φορά την επόμενη μέρα. Να ξαναπιάσουμε τη μέρα από την αρχή. Δεν το έχουμε μάθει και ειδικά το λέω και στις γυναίκες. Έχουμε μάθει πάρα πολύ να φροντίζουμε και όχι να φροντιζόμαστε. Ακόμα και εσείς οι ειδικοί. Είμαι σίγουρη ότι μέσα στην καθημερινότητά σας πρώτα θα σκεφτείτε τα πρέπει σας που έχετε σε μια σειρά να κάνετε και ας τα ξέρετε και ας τα συζητάμε. Και μετά θα βάλετε κι εσείς μέσα στο χρόνο σας όλα τα υπόλοιπα ή ό,τι χωράει για τον εαυτό σας. Πάρα πολύ. Και συνήθως χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, οι άνθρωποι πλέον με έχουν μάθει και χρησιμοποιώ κάποια σκληρά παραδείγματα κάποιες φορές. Όταν μου λένε δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Του λέω ένα σκληρό παράδειγμα και τους λέω: αν χρειαζόταν να πάτε το παιδί σας στο γιατρό και σας έλεγε ότι θα πρέπει να κάνετε και χτυπώσετε τους και ένα ξύλο. Βέβαια. 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνετε μια θεραπεία. Θα ήσασταν εκεί μισή ώρα νωρίτερα. Θα το βρίσκετε αυτό χρόνο. Γιατί να πρέπει να βρω χρόνο μόνο για το δύσκολο και να μην καταλάβω πόσο σημαντικό είναι και το καλό. Και αυτό βεβαίως ξεκινάει από την παιδική ηλικία, γιατί αν στην παιδική και ηλικία... Αυτό. Και αυτό. Βρε, Άννα μου, συγγνώμη, αλλά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την εκπομπή, με τις συνομιλίες με ανθρώπους όπως εσύ και εσύ, γιατί μας λένε πάντα για αυτή την παιδική ηλικία, η οποία όποιον και να ακούσεις, αυτό σου λέει. Όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Γιατί εκεί είμαι εύπλαστος. Πώς βλέπουμε κάτι κοριτσάκια που κάνουν κάτι γέφυρες στη θάλασσα. Τακ, 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 τακ. Για τράβα να κάνεις τώρα σε μια. Έτσι είναι και το σώμα. Έτσι είναι και η ψυχή. Όπως είναι το σώμα εύπλαστο στην παιδική ηλικία, έτσι είναι και η ψυχή. Μετά γίνεται πιο δίσκαμπτο. Υπάρχουν παιδιά που λένε, μεγάλοι άνθρωποι σου λένε, εμένα η παιδική μου ηλικία ήταν υπέροχη. Αν το ψάξεις, βέβαια, μπορεί να βρεις κομματάκια που δεν στην ήταν υπέροχα. Υπάρχουν ψάχνουμε... και άλλοι που σου λέει ήταν δύσκολα. Δεν ψάχνουμε μόνο τα τραύματα. Αλλά. Ένα μαθημένο το οποίο μπορεί να είναι το πρέπει. Που βλέπουμε ότι ο γονιός έχει πιο πολύ αγωνία στην επιτυχία. Που ποια είναι πιο μεγάλη επιτυχία από το ένα παιδί να παραμείνει παιδί, να μπορεί να βιώσει την παιδική του ηλικία. Η ξεγνιασιά και η ανεμελιά είναι ένα παιδικό βίωμα, το οποίο το μαθαίνω, το βάζω στα κοιτάπια μου και στην ενήλικη ζωή, το αναβιώνω. Αν δεν το έχω μάθει στην παιδική ηλικία, στην ενήλικη ζωή πρέπει να το κατασκευάσω από την αρχή. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τα μαθήματα, παύλα συζητήσεις, τις ξαναπιάνουμε από το Σεπτέμβρη. Με πολύ χαρά. Μέχρι τότε, κοίτα αυτά που μου λες, να τα ακούω και εσύ, Άννα μου. Το προσπαθώ, θα προσπαθώ. Στον εαυτό σου. Και εμείς θα προσπαθούμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να σου πω. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Κλείσαμε. Έλα. Για να δω. Ωραιότατα στην ώρα μου, ε. Καλά, ε. Κυρία. Μπράβο μου. Μ' αρέσει να το καταφέρνω. Γλέζα. Βεβαίως και είμαι. Λοιπόν, φεύγουμε, παιδάκια. Δευτέρα. Πολύ όμορφα. Είναι 4 παρα 20. Ο Νίκος Αβγκαλάτος θα είναι κοντά σας στις 4 ακριβώς και θα μάθουμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη νέα κυβέρνηση και όχι μόνο. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα. Αύριο πάλι το μεσημεράκι στην ώρα μας.